Περίεργο πράγμα, ρε παιδί μου. Ενώ έξω έχει καμιά 18-19 βαθμούς, 20. Έχω ένα ρίγος, έχω ένα ψύχος έτσι εδώ πέρα μέσα στο στούντιο. Ακόμα και εδώ τώρα που έχει 23-24 βαθμούς, κρυώνω. Κρυωμένος θα είσαι. Να πάρεις βιταμίνη C. Μάλλον είναι το ύψος, το ύψος με πειράζει και όσο ανεβαίνεις πιο ψηλά, ναι, τόσο πιο κρύο υπάρχει. Και εδώ είμαστε στον έκτο όροφο. Όντως. Στον έκτο όροφο είμαστε εδώ, στο κέντρο της πόλης, το Ραδιομέγαρος 107,4 FM στο Λίμπερο. Αυτή η λέξη, ρε φίλε, πάντως πραγματικά μου άρεσε. Ραδιομέγαρο. Στην πρωτεύουσα της Μακεδονίας, στην αγαπημένη μας Θεσσαλονίκη. Ναι. Και ένα κρύο το νιώθω. Δηλαδή. Κι εγώ νιώθω κρύο. Εσύ είσαι κρυωμένος. Εγώ λόγω ύψους, εκεί στην πρώτη θέση, όταν πας εκεί πάνω στο Everest, ναι, στην υψηλότερη. Στην υψηλότερη. Εσύ είσαι πιο κάτω. Στην υψηλότερη είσαι πιο κάτω, είναι πιο χαμηλά. Πιο χαμηλά, πιο χαμηλά. Σωστά. Στην υψηλότερη κορυφή, ας πούμε, που υπάρχει, μια ψύχρα την έχει. Καλά, εσύ συνηθισμένοι είστε έτσι κι αλλιώς όλα αυτά τα χρόνια και προς Σαββίδη ήσασταν πρωταθλητές Αυγούστου-Σεπτεμβρίου. Όχι, φέτος εσείς είσαι πρωταθλητές Σεπτεμβρίου. Ναι. Πρωταθλητές Οκτωβρίου, ναι, μην είμαστε. Εσείς ήσασταν. Έτσι. Λέω τώρα εγώ, ρε παιδί μου, υποθετικά σενάρια. Υποθετικά σενάρια. Κέρδισε, λέω τον Πανιόνιο. Κάτσε τώρα, υποθετικά σενάρια έκανες και πριν. Δεν σε βγήκανε. Ναι, δεν τα υποθετικά σενάρια που έκανα πριν. Που έλεγες, θα χάσει ο Πάοκ στην ΑΕΚ, θα χάσει το Ολυμπιακό, θα κερδίσει ο Άρης τα Γιάννενα. Εντάξει, ντέρμπι είναι. Στα ντέρμπι είναι τριπλή. Στα ντέρμπι είναι τριπλή. Αποδείχτηκε ότι δεν είναι τριπλή. Τριπλή αποδείχτηκε ότι είναι. Αποδείχτηκε ότι τριπλή. Λέω το εγώ. Κάρμα, το κάρμα. Ποιο κάρμα? Το κάρμα υπάρχει. Έτσι και τι, το είδες. Δαλάι Λάμα. Δαλάι Λάμα την είδες. Η θεία δίκη. Η θεία δίκη υπάρχει. Έχω μία θεία που τη λένε δίκη. Όλα εδώ πληρώνονται. Ναι. Δεν ξέρω αν έχεις καμιά θεία που τη λένε φτέρπη δίκη. Δίκη. Τι θες να πεις? Να πούμε τα διαδικαστικά. Ποια διαδικαστικά? Ναι. Εντάξει, δεν τους κάνουμε αυτούς. Εδώ είναι. Μην αγχώνεσαι. Θα τα πούμε, θα τα πούμε όλα. Εδώ είμαστε άλλωστε μέχρι τις 10. Μέχρι τις 10 θα είμαστε εδώ, όπως κάθε Δευτέρα και Παρασκευή. Επαναλαμβάνω, Δευτέρα και Παρασκευή από τις 10 μέχρι τις 12. Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, 8, 8 έως 8, 10. 10. Να πούμε καλό μήνα σε όλους σας. Καλή εβδομάδα. Ναι. Έτσι. Με υγεία εδώ να είμαστε. Νίκες στις ομάδες μας. Είτε στις ομάδες που θέλουν να χάνουν. Ναι. Να πω φυσικά ότι η εκπομπή Ράδιο Μαρμίτα που ακούτε αυτή τη στιγμή έρχεται στα αυτάκια σας, διότι βασικός υποστηρικτής της είναι το Escobar Espresso Coffee Bar. Γεωργίου Παπανδρέου 9, τηλέφωνο 2311-208-301. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο για τις κρατήσεις σας, για τα ρεζερβές σας, 2311-208-301. Ανοιχτά είναι το Escobar από τις 8 το πρωί για τον καφέ σας, μέχρι αργά το βράδυ για το ποτό σας. Ένα από τα ομορφότερα στέγια της πόλης. Για να απολαύσεις τους αγώνες όλων των πρωταθλημάτων, Super League, Champions League, Europa League και της αγαπημένης ομάδας και φυσικά ο Μάνος ο Καλογεράκης και ο Νίκος ο Μπουγάτσας, εγγυώνται το αποτέλεσμα και προτροπή μας και δική μου και του Τάσου είναι να επισκεφτείτε το χώρο. Να πάτε να γουστάρετε. Και εμείς μπορούμε να λέμε ό,τι θέλουμε, επισκεφτείτε και να δείτε ότι έχουμε δίκιο. Εξαιρετικό μαγαζί. Επίσης να πούμε ότι ο Λίμπερο 107,4 σου δίνει την ευκαιρία να παρακολουθήσεις την εκτός έδρας αναμέτρηση του ΠΑΟΚ στο ευρωπαϊκό μάτς με την Πάτε Μπορίσοφ στη μεγαλύτερη κερκίδα της πόλης. Στο θέατρο Βεργίνα του Ρίτζεσι Καζίνο Θεσσαλονίκη, πάρε μέρος στους διαγωνισμούς του Λίμπερο 107,4. Κέρδισε διπλές προσκλήσεις με είσοδο στο καζίνο, απεριόριστη μπύρα και κληρώσεις για πλούσια δώρα στο ημίχρονο. Η είσοδος, να πούμε, στο καζίνο είναι προαιρετική, δεν απαιτείται εισιτήριο. Ρίτζεσι Καζίνο, επίσημος χορηγός της ΠΑΟΚ. Όποιος στείλει, παιδιά, μήνυμα σήμερα, όποιος στείλει μήνυμα, ένα απλό μήνυμα, FM κενό, ονοματεπώνυμο, μπαίνει σε λίστα. Αποστολή στο 54526, κερδίζει διπλή πρόσκληση να πάρει το φίλο του, τη φίλη του και να πάνε στο θέατρο Βεργίνα, στην αίθουσα του Ρίτζεσι Καζίνο, Θεσσαλονίκη, για να απολαύσουν σε γιγαντοοθόνη και μοναδική κερκίδα, στη μεγαλύτερη κερκίδα της πόλης, το ευρωπαϊκό μάτς του ΠΑΟΚ με την Μπάτε Μπορίσοφ. 10 η ώρα το βράδυ της Πέμπτης. Την Πέμπτη. Να πούμε έτσι. Όσοι στείλετε μήνυμα, κερδίζετε μία διπλή πρόσκληση. Να πούμε ότι η είσοδος στο καζίνο είναι προαιρετική. Δεν απαιτείται εισιτήριο και πρέπει να είστε ενήλικες. Πάνω από 21. Πάνω από 21. Πάνω από 18. Οπότε, FM κενό, ονοματεπώνυμο, αποστολή στο 54526. Παίρνει το φίλο σου, τη φίλη σου, το τέρι σου, με απεριόριστη μπύρα, κληρώσεις το ημίχρονο με πλούσια δώρα, έτσι,
στη μεγαλύτερη κερκίδα της πόλης, στο θέατρο Βεγίνα, του Ρίτης Καζίνο Θεσσαλονίκη, να απολαύσει το μάτς. Έχω δύο φίλους, ρε φίλε, αυτό που λες για περιόριστη μπύρα. Mm-hmm. Έτσι και πάνε εκεί σε κάνα μάτς, λέμε, πιστεύω του χρόνου στα ευρωπαϊκά μάτς του Άρη, που θα υπάρχει ανάλογη από το Ρίτζες ή Καζίνο. Πιστεύω ότι μπορεί να πιούνε, ξέρω εγώ, και καμιά 20 μπύρες ο καθένας. 20 ποτήρια. Πώς λέμε, κρασοπατέρας, αυτοί είναι μπυροπατέρες. Δύο φιλαράκια. Και επίσης η Στίχημαν σας ενημερώνει μόλις τώρα στον κωδικό 2192 Ingolstadt Union Βερολίνου 0-1 από τη Στίχημαν. Από τις μεγαλύτερες σαμπτώρια. 1-1 είναι γιατί την έχω χει ημίχρονο. Η Σαμπτώρια. Φέλτα βλέπω και τάφε 0-0. Μπόρμουθ Κρίσταλ Πάλας 1-0. Τρουάουσερ 1-0. Σαμπτώρια που είναι, ρε φίλε. Μήπως τελειώσει. Με τη Σπάλ. Κάτω από το κόκκινο, κάτω από το κόκκινο. Α, Σαμπτώρια Σπάλ 1-1, ναι. Ωραία, στο 41, στο 41. Μπράβο, μία, κράτα το εκεί. Στο 41. Χι, μη χωνάς τελικό. Λοιπόν, ξεκινάμε. Ναι, αφού πούμε ότι εκτός από τα μηνύματά σας για το Ρίτζες ή Καζίνο, για τις διπλές προσκλήσεις, όποιος θέλει κερδίζει, FM και ενώ όνομα τεπώνυμο. Δεν γίνεται κλήρωση. FM και ενώ όνομα τεπώνυμο, αποστολή στο 54526, διπλές προσκλήσεις για το Ρίτζες ή Καζίνο για το ευρωπαϊκό μάτς, 10 η ώρα το βράδυ. Μπάτε Μπορίσοφ. Επίσης, όσοι δεν θέλετε για κληρώσεις και θέλετε να σχολιάσουμε κάποιο θέμα που έχετε μέσα στο μυαλό σας και που θέλετε να το συζητήσουμε, μας, FM και ενώ το σχόλιο σας, ερώτηση, παρατήρηση, ενημέρωση, αποστολή στο 54526. Είναι ο Ζάκος Ντρούλινγκ, είμαι ο Τάσος Τρέγιας, είναι το Ράδιο Μαρμίτα, είναι ο Βασίλης Καβαδίας στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Συντροφιά παρέτησα, θα πορευτούμε μαζί έως και τις 12. Τον βλέπω, ήταν ο Τι, Βασίλη μου, κουρεμένος. Θέλει ο φίλος να μας μιλήσει. Α. Ναι. Άμα θέλει και ο φίλος σου, βάλ' το στην γραμμή, να τα πούμε όλοι μαζί. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Το ξέρω, το κατάλαβα από το ύφος αγρίεψης. Το καταλάβαμε, λοιπόν. Ξεκίνα εσύ, κύριε Τρέγια. Όχι, το πάρουμε από τη σειρά. Ξεκινήσουμε με το μάτσο Άρη. Μ' αρέσει αυτό το savoir vivre. Δηλαδή, ρε Τρέγια, πραγματικά με έχει εντυπωσιάσει. Ναι, ρε φίλε, το πάρουμε το μάτσο Άρη. Λοιπόν, το Σάββατο δεν παίξατε. Κυριακή δεν παίξατε, 7 η ώρα. Ναι, Κυριακή 7 η ώρα. Όταν εσύ ξεκίναγες να δεις το δικό σου μάτσο, άρχισε τα 0-0 σκέψη. Ναι, φυσικά ξεκίνησες ή κέρδισες στο 87 με πέναλτι. Ναι. Πού είναι πέναλτι. Έτσι δεν υπάρχει. Να μην το λάθουμε. Να πούμε ότι πες εσύ για να μην τα πω για το Άρη, θα σχολιάσω. Κοίτα, μπορεί κάτι. Επαναλαμβάνω, θα το λέμε σε. Καταρχήν σου άρεσε αυτό ο Άρης. Θα σου πω. Και σε αυτά που λέω, θα συμπληρώνεις εσύ. Όπως γίνεται κάθε φορά. Ναι, ακριβώς έτσι. Και περιμένουμε φυσικά και τις τοποθετήσεις των φίλων. Το φίλο, με τα μηνύματα και με τις γραμμές λίγο αργότερα. Όταν ανοίξουμε τις γραμμές. Λοιπόν. Τι είδαμε τώρα, έτσι, επαναλαμβάνω, ούτε προπονητές είμαστε, ούτε κανένα πτυχίο προπονητικής έχουμε. 40 και βάλε χρόνια είμαστε στα γήπεδα. Αυτά που βλέπουμε και αυτά που βλέπει, νομίζω, το οποιοδήποτε είναι στο γήπεδο. Όχι βέβαια όλοι, διότι αν ρωτήσεις και 100 ανθρώπους μπορεί να σου πούνε και καμιά 20 διαφορετικές απόψεις. Λοιπόν, εγώ τι είδα. Εντάξει, ήταν ένα παιχνίδι το οποίο ο Άρης στο πρώτο μήχρονο δεν ήταν καλός. Περιορίστηκε πάρα πολύ από αυτή την ομάδα που βέβαια θα μου πείτε και στα προηγούμενα παιχνίδια και με Ολυμπιακό και με ΠΑΟΚ έτσι, και με ΑΕΚ ήταν δυσκολοκατάβλητη η ομάδα. Είδατε πως έχασε και από τον ΠΑΟΚ και από την ΑΕΚ, από τον Ολυμπιακό με ένα γκολ στις καθυστερήσεις. Ο Παντελίδης είναι μάνα σε αυτά τα παιχνίδια. Να πω βέβαια εδώ, Τάσο, εσύ ναι. Τώρα για να κάνω. Είδες, το βλέπεις το μάτς μέχρι να αρχίσει ο ΠΑΟΚ ή όχι? Μέχρι να αρχίσει το ΠΑΟΚ το βλέπα. Μέχρι το 70 δηλαδή, ναι. 72 εκεί. Όχι, το βλέπα και μετά. Πώς το βλέπεις, και τα δύο ταυτόχρονα? Δύο, ναι, ναι. Άντε ρε. Ναι. Στην ΕΤ ένα ήταν το ένα, στην ΕΡΤ και το άλλο ήταν στο... Εντάξει, λογικά η προσοχή σου θα ήταν στον ΠΑΟΚ όμως. Εννοείται. Λοιπόν, να πω ότι περίμενα καλύτερο τον... διότι... και στην Τούμπα και στο Καραϊσκάκι είχε κάνει ευκαιρίες που δεν έκανε στο Χαρλάου. Μία ευκαιρία έκανε στο Χαρλάου η Τρίπολη που ήταν και φάουλ, επιθετικό φάουλ και θα την πληρώναμε άσχημα αν έμπαινε αυτό το γκολ, γιατί ήταν και στο 10ο λεπτό. Ένα επιθετικό φάουλ που άλλος από τα δύο μέτρα στόχισε, δεν έκανε άλλη φάση σε όλο το παιχνίδι. Εκτός αν ξέρω, έκανε κάποια και την πήρα χαμπάρι. Δεν έκανε φάση η Τρίπολη, την περίμενα καλύτερη. Ο Άρης στο πρώτο ημίχρονο άφησε ένα ημίχρονο να περάσει έτσι, προσπάθησε με το συνήθι τρόπο και εφόσον δεν μπόρεσε με κάτω την μπάλα και να κάνει τις πλαγιοκοπήσεις, να κάνει αυτό που τουλάχιστον στα πρώτα παιχνίδια έδειξε ότι μπορεί να κάνει, τις γρήγορες εναλλαγές της μπάλας, να κινούνται και οι ποδοσφαιριστές χωρίς την μπάλα και σύν την ταχύτητα και κάποια ποιότητα που έχει μπροστά να κάνει τον γκολ, δεν μπόρεσε να το κάνει. Στο δεύτερο γύρο, ωραίο αυτό, όχι πίτα γύρο, στο δεύτερο ημίχρονο, ναι. Ρίσκαρε ο Άρης και έπρεπε να το κάνει αυτό, όπως για μένα έπρεπε να το κάνει και στο
και στα Γιάννενα, πήρε το μάθημά του εκεί ο Ερέρα και δεν την ξαναπάτησε. Ρίσκαρε, ξεκίνησε το με αλλαγή από τα αποδυτήρια, έβαλε τον Ναζλίδη, άρα έκανε δύο τους επιθετικούς μπροστά από έναν. Βέβαια ο Ναζλίδης έπαιξε πίσω από τον Γιουνές. Έβγαλε έναν από τους χειρότερους παίκτες, τέλος πάντων, τώρα μην το πω, υπάρχουν και κάποιοι, ακούνε και με τις μασχάλες και δυστυχώς είναι και κακόβουλοι και κακοπροαίρετοι. Επαναλαμβάνω ότι εγώ από αυτό το παίκτη δεν παίρνω τίποτα για τον Κολάσο, λέω, που ήρθε μία από τις πιο έτσι ηχηρές μεταγραφές, βασικό στην Boca Junior, 150 παιχνίδια. Νωρίς είναι ακόμα. Τι νωρίς, ρε φίλε, 5 μάτς, 6 μάτς. Νωρίς είναι ακόμα. Δεν υπάρχει νωρίς για μένα. Εντάξει, επαναλαμβάνω, προχθές τα λέγαμε Τάσο, εκτός αν είναι ο νέος Μπορέλη, τι να πω. Εντάξει, υπάρχει και αυτή η πιθανότητα, ό,τι βλέπω σφυρίζω, φίλε. Εντάξει. Τώρα... Πρόσεξε. Έως τώρα είναι αυτό που είπα για Χατσερίδη Βέρμπλουμ. Δεν μπορεί να τον κάψει. Ναι, άκουσε. Κάτσε. Ναι, άκουσε. Είδες 5 μάτς από τα 25. Ναι, από τα 30. Ναι, πρόσεξε. Δεν λέω ότι. Βλέπεις. Δεν λέω ότι είναι κακός. Λέω ότι δεν βλέπω κάτι θετικό στο παιχνίδι. Και εγώ σου λέω είναι νωρίς. Ούτε ένα θετικό στο παιχνίδι. Υπάρχει το πρώτο ημίχρονο, υπάρχει και το δεύτερο ημίχρονο. Εντάξει, εντάξει. Ούτε καν το πρώτο ημίχρονο. Μέχρι τώρα. Ούτε καν. Είναι το πρώτο 15 λεπτό, αν θες, του αγώνα. Από όλο το πρωτάθλημα. Ωραία. Έχει άλλα 75 λεπτά. Εγώ επειδή. Αυτό ισχύει και για το Χατσερίδη. Ωραία. Και για το Βέρμπλουμ. Ωραία. Επειδή τώρα εμείς κάνουμε πρώτη φορά μαζί τέτοιο εκπομπή. Ένα μήνα έχουμε τώρα, μπήκαμε στο δεύτερο μήνα. Μ' αρέσει να κάνω έτσι, γιατί μετά Χριστό Προφήτης λέει δεν είναι και καλό. Εγώ το είπα από την αρχή. Δηλαδή, λες αυτό που βλέπεις ως τώρα, ρε παιδί. Δηλαδή, όχι. Και πριν καν, δηλαδή από τα πρώτα παιχνίδια, είπα για δύο παίκτες. Ναι. Το έγραψα μάλιστα. Λέω ότι θα έβαζα 5 ευρώ, ας πούμε, ότι ο Κολάσο θα βγει μία από τις πιο μη πετυχημένες, τέλος πάντων, μεταγραφές, και ο Ματέο Γκαρσία θα βγει η πιο πετυχημένη. Άμα το έπαιζα, μπορεί να ήμουν και αυτή τη στιγμή, πιστεύω ότι δεν μου αρέσει μετά. Ο Ντιγκινή αρέσει δηλαδή, ας πούμε. Ο Ντιγκινή, ναι, μου αρέσει. Έπαιξε καλά δηλαδή. Ήταν τελευταία δύο μάτς. Καλός. Στα Γιάννα ήταν καλός. Όχι, στα Γιάννα ήταν ανύπαρκτος. Άρα έχουμε δύο μάτς που δεν βλέπετε. Δεν υπήρχε. Όχι, χθες ήταν καλός. Το πρώτο ήμουν καλός ήταν. Εντάξει, ρε φίλε. Τι έκανε και ήταν καλός. Δηλαδή να κάνει την απάντη μπάλα, να του περάσει όλου να βάλει γκολ. Ξέρω εγώ. Λοιπόν, για να το κλείσω. Για να πει και εσύ αυτά που θε να πει. Λέω. Ότι δεν μ' αρέσει μετά Χρυσόν Προφήτης. Λέω ότι εγώ από αυτόν τον παίκτη δεν περιμένω τίποτα. Μακάρι να με ξεφτυλίσει. Μακάρι εδώ πέρα και να μου πει ο Τάσος τις τελευταίες αγωνιστικές υγεία να έχουμε κι εσείς και που μας ακούτε κι εμείς εδώ. Και να μου πει θυμάσαι που με έλεγε σε έκτη αγωνιστική για τον Κολάσο. Μακάρι για να μείνει και η Κολάσενα, γιατί ομορφαίνει και την πόλη μας. Να μείνει καλό η κοπέλα. Καλό είναι η Κολάσενα. Θα κλάψεις. Καλό. Ναι, πιο καλό από την Ειρήνη. Θα κλάψεις. Εντάξει. Ναι, όταν λέω θα να κλάψεις. Μείνει, να μείνει. Το. Όταν λέω θα κλάψεις, θα κλάψεις. Δεν πας στο Σκομπάρ καμιά μέρα. Δεν πας στο Μπουγάτσα. Θα κλάψεις. Λοιπόν. Άρα έβγαλε, για να το πάμε πίσω, έβγαλε, να πάμε πίσω στη σκέψη, έβγαλε τον Κολάσο, ο οποίος δεν υπήρχε στο γήπεδο και πάλι έκανε και αρκετά αβίαστα λάθη, αβίαστα. Πέρασε δεύτερο επιθετικό τον Ασλίδη πίσω βέβαια από τον Γιουνές και την κατάλληλη στιγμή. Στο 65-70, γύρω στο 70 εκεί, πέρασε και τους δύο αφού είδε ότι ο Άρης πήγαινε, πίεσε, αλλά δεν υπήρχε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Έκανε κάποιες μικροευκαιριούλες, όχι τίποτα σημαντικό. Πέρασε και τον Μαρτίνες. Μαρτίνες είναι τελικά, όχι Μαρτίνεδ. Ούτε θήτα, ούτε ζήτα. Εντάξει, στον Άρη που παίζει, το λες και Μαρτίνες. 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 Και τον Σιώπη. Έτσι μάθαμε. Η οποία, ναι, με το θεί. Θιόπιθ. Εντάξει, είμαστε με το... Ισπανόφωνοι. Τι όχι, ρε, φίλε, τότε με το, με το Γιάνναρο. Το φίλο του Παναθηναϊκού. Το φανατικό Παναθηναϊκό που ήταν και γενικό κουμάντο στον Άρη. Ναι. Το Γιάννη Κόντι, λέμε. Ναι. Καλά, εντάξει, εσείς ποτέ. Μόνο παοξίδες είχατε στα γενικά κουμάντα. Όχι, δεν είχατε. Δηλαδή, εκείνο το. Πώς το λέγανε τη ΣΑΚ με τον τέτοιον που το φέρατε και για πρόεδρο. Πώς το λέγανε, ρε. Ποιο να ρε. Εντάξει. Ποιο θέλαμε πρόεδρο. Τώρα μου διαφεύγει, μου το έγραψαν προχθές, τέλος πάντων. Ποιο να είσαι, κανένα Φλωρίδη, λες. Όχι, ρε. Το JR, λες. Ποιο να είσαι. Τέλος πάντων, θα το θυμηθώ, θα με βοηθήσουν οι φίλοι. Ναι. Λοιπόν. Πέρασε, διότι το 0-0 έμενε και ο Άρης έπρεπε να κερδίσει αυτό το μάτς. Πέρασε Σιώπη και Μαρτίνες, που πιστεύω, όπως έγραψα και στο Facebook, ότι από τη στιγμή που θα είναι στην φυσική κατάσταση που πρέπει, δεν βλέπω άλλο λόγο να μην είναι βασικός αυτός ο παίκτης. Τόσο πάνω, προπονητής ξέρει καλύτερα. Και εκεί ο Άρης έκανε τις φάσεις, κέρδισε το πέναλτι, έκανε και το δεύτερο γκολ.
και πήρε μια νίκη πραγματικά που για την υπόθεση Ευρώπη, γιατί πιστεύω ότι ο Άρης θα είναι εύκολα δύσκολα στην πεντάδα σίγουρα, είναι πολύ σημαντική. Έφτασε τους 12 πόντους και τώρα παίζει το Σάββατο 6 και 4, γιατί είδα και το μάτς, μέσα στη Νέα Σμύρνη, που θεωρώ ένα, θα σου πω και εκεί ένα σχολιάκι και να πας σε αυτά που θέλεις, δεν ξέρω αν ξέχασα τίποτα, θα το συμπληρώσω μετά, θεωρώ κομβικό αυτό το παιχνίδι για το αν ο Άρης μπορεί να πετύχει κάτι παραπάνω από το τέτοιο. Τι εννοώ κάτι παραπάνω? Και δεύτερος να μου πει κάποιος, ρε φίλε, και δεύτερος να βγει. Ή τρίτος, ας πούμε, δεύτερος έχει σημασία. Τρίτος να βγει είτε πέμπτος, το ίδιο πράγμα είναι. Θα σου πει ο άλλος. Ευρώπη βγαίνει, δεν είναι καμία διαφορά. Ποιος θα χάσει την τρίτη θέση για να βγει ο Άρης? Λέω, ρε παιδί μου, λέω ότι αν κερδίσει αυτό το ματς. Λέω, αν κερδίσει αυτό το ματς και ανάλογα βέβαια και πώς το κερδίσει. Αν η πιστική εμφάνισή του και δείχνει ότι πατάει καλά στα πόδια του, όπως δείχνει μέχρι δεν τώρα. Δεν το κερδίζει αυτό το μάτι. Ναι, εντάξει, λέμε, λέω, αν σου είπα, θα δείξει αν μπορεί να πάει κάτι παραπάνω από το μήνυμο την πέμπτη θέση. Μπορεί. Έτσι λέω μπορεί, εγώ. Μπορεί να πάει στην έβδομη. Ωραία. Η άποψή σου είναι αυτό. Γιατί να το κερδίσει πιστικά, όχι να το κερδίσει όπως θες. Όχι, πάω. Τέτοια νίκη. Να πάρω λίγο το λόγο άμα θέλει. Να το πάρει. Περίμενα να το δώσω. Παίρνει πάρτι να σει. Ευχαριστώ. Κλάτ, Βαντάμ, Βαντάμ. Δεν τον είδε. Backdoor, backdoor. Αριστερή. Backdoor, γιατί παίζαμε και μπάσκετ. Α, λιποθύμησε το σύστημα αυτά. Θα σα το κάνω. Θα το κάνω. Κάτω, γιατί εγώ δεν μπορώ να το κάνω. Κάνε, ξεκίνα εσύ αυτά που θέλει. Καταρχήν πε σε αυτά που λέω εγώ. Αν θέλει να συμπληρώσει. Η εικόνα γενικά που είδα χθε τον Άρη στα 70 λεπτά μετά. Κλεφτοκοίταγα γιατί έβλεπα τον ΠΑΟΚ. Καλά, λογικό είναι. Ναι. Να περιμένει και θα το βγάλουμε. Ναι, γιατί είναι ειδικό. Ήταν εντελώς απογοητευτική. Ναι. Ήταν η εικόνα που είχε στα Γιάννενα. Ναι. Ο Άρης συνέχισε να έχει άσχημη εμφάνιση. Ναι. Σε συνέχεια του μάτς με τον Ιωαννίνων. Ωραία. Στάθηκε αρκετά τυχερός στη φάση του πέναλτι, γιατί κάνει μια ηλίθια ανατροπή. Ο αμυντικός με τον αυτόν. Τον πέρασε, θα έπαιρνε με αυτό. Αυτό σου λέω. Κάνει μια ηλίθια ανατροπή. Α, στο να περάσει, άμα θέλει, να το βάλει. Ναι. Και στο 87 δεν την κάνει αυτή την ανατροπή. Ναι. Είναι δώρο το πέναλτι από τους παίκτες του Αστέρα Τρίπολης που κάνουν στον Άρη. Ένας Άρης ο οποίος είναι ακίνδυνος, ακίνδυνος 100% έως τότε. Mm-hmm. Δεν έχει κάνει φάση ο Άρης. Πέρα από κάτι επιπόλαιες στιγμές που είχε που δεν μπορούσε να χρήσει φάση. Και κυριολεκτικά κάνει το 1-0 στο 87. Mm-hmm. Εντάξει, από εκεί και πέρα ανοίχτηκε η Τρίπολη. Φυσικά βγήκαν και οι 11 μπροστά. Κάνει το 2-0 σε ένα λεπτό. Με την Τρίπολη κάνει περισσότερες φάσεις. Δηλαδή από το που είσαι και ομάδα 30 εκατομμύριων, ο Άρης είναι 3. Ναι, ναι. Ναι, για πες. Έκανα τρεις τελικές. Τρεις καλές. Δύο καλές, επειδή το θυμάμαι. Δύο στο πρώτο ημίχρονο και μετά τίποτα. Ναι, τις έκανα όμως. Δύο καλές, όντως. Άμπραβο. Όντως. Και θεωρώ ότι θα γκελάρισε πολλά τέτοια μάτς. Ο Άρης, με την εικόνα. Κοίταξε τώρα, δεν το λέω για να πικάρω. Βάσει την εικόνα που είδα. Άλλο μη δίνεις. Η άποψή σου είναι. Βάσει την εικόνα που είδα. Η άποψή σου είναι μην. Θεωρώ ότι αυτός ο Άρης θα έχει πάρα πολλά σκαμπανεβάσματα γιατί είναι μια καινούργια ομάδα. Το επαναλαμβάνω. Αυτό ακόμα δεν έχει δέσει. Ακόμα οι ποδοσφαιριστές βλέπεις ότι έχουν μια μέτρια προσκαλή απόδοση κάποια μάτς. Ας μην ξεχνάμε ότι ο Άρης έχει δώσει 5 μάτς τώρα, τα 3 μες στην έδρα του με υποδιέστερες ομάδες βάσει ονόματος. Έτσι, με αλλά η Τρίπολη δεν ήταν εύκολη ομάδα. Με Λάρισα, με Λεβαδιακό και με Αστέρα Τρίπολης. Ναι. Έχεις δώσει 3 εντός έδρας. Εντάξει. Ναι. Και έχεις πάρει 3 νίκες στα εντός έδρας. Ναι, βέβαια, εκτός έδρας έχεις μία ήττα και μία στυλαμία νίκη. Από το 70 και μετά εσένα σε ταλαιπώρησε πολύ η Τρίπολη και μπορούσε να σοφαρίσει. Εμένα με έκανε μία φάση που περίμενα να πεις ότι είναι φάουλ. Δεν το είπες ότι είναι φάουλ. Όχι, δεν θα πω τίποτα. Δεν είδες ότι ήταν φάουλ. Δεν το πρόσεξα. Δεν πρόσεξα τη φάση της Τρίπολης, δεν την είδα. Δεν μπορώ να σου πω. Απλά τώρα, για να πούμε και κάτι ακόμα. Ο Άρης έχει 12 βαθμούς, τώρα θα βγάλουμε και τον Νίκο. Ο Άρης έχει 12 βαθμούς σε 5 μάτς. Ο ΠΑΟΚ έχει 13 βαθμούς σε 5 μάτς. Με μείον 2, με 2 ντέρμπι και με 3 εκτός. Τις νίκες εκτός. Ωραία. Εντάξει, τώρα βέβαια δεν είναι σωστό αυτό να μπαίνω σε αυτό το τρυπάκι. Γιατί σου πας για πρωτάθλημα ενώ άρεσε η ομάδα που είπες. Ναι, πρωτάθλημα λέγανε δική σας. Τώρα δεν πάτε για πρωτάθλημα. Τι έγινε. Τελειώσατε. Κοίτα. Πάει το πρωτάθλημα. Τρώγοντας έρχεται η όρεξη, φίλε. Τι σου είπα τώρα προηγουμένως. Τι σου είπα. Για μένα, ειδικά για μένα, για να βγάλουμε τον Νίκο να μην περιμένει. Ναι. Είτε τρίτος βγει ο Άρης, είτε πέμπτος. Τρίτος είτε... δεν μπορεί να βγει. Λέω ρε παιδί μου, βγαίνει. Τρίτος από το τέλος μπορεί να βγει. Να σου το πω κατάξει. Τρίτος, αν μου πει. Τρίτος... Ζάχος, αν μου πει τρίτος ή πέμπτος, θα πω δεν με ούτε με ενδιαφέρει. Κατάλαβες. Ωραία. Πάμε λίγο στον Νίκο. Στον Νίκο, τον Μπουγάτσα να μην περιμένει. Έτσι και μετά.
Γεια σου Νίκο. Είναι και βασικό υποστηρικτή. Γεια σου πρωταθλητή Σεπτέμβρη. Καλησπέρα στη δημοφιλέστερη εκπομπή των Ερτζιανών. Ναι, εντάξει. Γεια σου Νίκο, καλό μήνα. Αντικειμενικό κριτή είναι ο Νίκο. Πάμε τώρα να δυσαρεστήσουμε. Πάμε τώρα, Ζάχο, να δυσαρεστήσουμε το φιλαράκι. Καλά, εντάξει, γι' αυτό είμαστε. Δεν ξέρω τι υπόθηκε, γιατί μόλις τώρα. Δεν μίλησαμε για ΠΑΟΚ, μόνο για Άρη μίλησαμε μέχρι τώρα. Για Άρη μίλησατε, λοιπόν. Μόνο για Άρη. Πάμε τώρα λοιπόν στον Άρη, ο οποίος Άρης αυτή τη στιγμή έχει 12 βαθμούς. Ναι. Και πηγαίνει, τι είπε ο φίλος μου, πάει για UEFA ο Άρης ή πάει για να σωθεί. Όχι, είπε ότι πιστεύει ότι θα παλέψει, αν το κατάλαβα καλά, για UEFA εκεί. Για UEFA. Λοιπόν. Εντάξει. Ναι, απόψη του ρε φίλε, τι κάνουμε. Εγώ πιστεύω ότι θα τερματίσεις στην 7η θέση. Στην καλύτερη περίπτωση. Λοιπόν, ο Άρης λοιπόν, ο οποίος έχει παίξει 5 μάτς στο πρωτάθλημα και έχει φάει ένα γκολ στα 5 μάτς. Κανένα. Και αυτό γκολ. Και αυτό γκολ. Πες μας λίγο τις ομάδες που έπαιξες. Άστο ρε φίλε. Έπαιξα με τον Αστέρα Τρίπολης που εσύ τον κέρδισες με διαιτησία. Όχι με διαιτησία. Όχι ένα. Με διαιτησία δεν τον κέρδισα. Ο Αστέρας έπρεπε να παίζει με 9 από το πρώτο. Καλά τα λέει. Δεν δίνει και πέναλτι στον Ουάρντα. Καλά τα λέει. Και χαρίζει και την κάρτα στον τροματοφύλακα στην καθαρή ανατροπή. Κόκκινη κάρτα είναι. Έπαιξα με τη Λάρισα, έπαιξα με τα Γιάννενα, έπαιξα με το Λεβαδιακό και έπαιξα και με τον ποιον ακόμα Ζάχο, με τη Λαμία. Λοιπόν, έπαιξα δηλαδή με μικρομεσαίες ομάδες, τις οποίες τις καθάρισα πολύ εύκολα. Το νησάκι το Λιπασά όμως. Ναι, έπαιξα βέβαια διάμεσα και με το μεγάλο σε εισαγωγικά μεγάλο ΠΑΟΚ, έτσι, με τον οποίο δεν έχασα, ενώ κάποιοι λέγανε να φάω ντόρτια. Λοιπόν, σε αυτό έχεις δίκιο, ναι. Εγώ λοιπόν επειδή δεν μου αρέσει να μιλάω, τα πολλά τα λόγια δεν μου αρέσουν, δεν μου αρέσουν τα έργα. Mm. Λοιπόν, εγώ έχω 300 ευρώ διαθέσιμα για το παιχνίδι Άρη ΠΑΟΚ στις 21 του Οκτώβρη. Νίκη, με νίκη, το χείδε το παίρνει κανένας. Όποιος θέλει, συμπεριλαμβανομένου και του φίλου μου Τάσου, όποιος θέλει λοιπόν, μπορεί να τα στήσουμε τα χρήματα αυτά, να τα δώσουμε στο φίλο μας τον Ζάχο, να τα κρατήσει και την επομένη του παιχνιδιού αυτού να τα πάρει. Είναι 300 ευρώ, νομίζω είναι καλό το ποσό. Έτσι, δηλαδή κάποιος ο οποίος, κάποιος ο παλαιός του ΠΑΟΚ, ο οποίος είναι πολύ σίγουρος για την ομάδα του, θα παίξει με τον Αρούλη. Μπορεί να τα βάλει αυτά 300 ευρώ, να έρθει στο Χαριλάο, έτσι, τα 300 ευρώ στοίχημα, να έρθει η ομάδα στο Χαριλάο να κερδίσει και την άλλη μέρα να γίνει κατά 300 ευρώ πλουσιότερος. Επειδή μου αρέσουν τα έργα και όχι τα λόγια. Μέχρι εκεί αντέχει, δεν πάει παραπάνω, έτσι. Όταν ολοκληρώσει, θα απαντήσω. Ναι, λοιπόν, το στοίχημα αυτό απευθύνεται εκτός από σένα σε όποιον ο παδό του ΠΑΟΚ πιστεύει ότι έχει πολύ καλή ομάδα και μπορεί να κάνει περίπατο στο Χαριλάο. Έτσι μπροστά σε 25.000 ανθρώπους που θα κατακρίσουν κάθε γωνιά του γηπέδου, μπορεί λοιπόν να τα βάλει και την άλλη μέρα να είναι κατά 300 ευρώ πιο πλούσιο. Τι θα πει περίπατο, ρε. Χθες κερδίσανε χωρίς να κάνουν φάση. Τι περίπατο, θα το χάσει το στοίχημα. Θα πρέπει να παίξει λοιπόν. Καλά για να το κερδίσει άλλο στοίχημα. Λοιπόν, περιμένω την απάντηση του φίλου μου. Η απάντηση δική μου είναι ότι δεν θα βάλουμε 300 ευρώ, θα βάλουμε 600 και για τα δύο μάτς. Ποια δύο μάτς? Του Χαριλάου και της Τούμπας. Εάν δεν κάνω λάθος. 300 θα βάλεις, θα σου βάλω εγώ, θα στήσω. Ναι. 600 μάλλον θα στήσω από τώρα, θα τα δώσω στο Ντρούλι και θα τα κρατάει. Είναι Ελβετία ο Ντρούλι, είναι Ελβετική τράπεζα, να ξέρεις. Και 600 θα δώσεις εσύ. Όταν θα τελειώσουν και τα δύο μάτς. Δεν σε διακόψα. Όταν θα τελειώσουν και τα δύο μάτς στο Χαριλάο και στην Τούμπα, κάνουμε προς τα αφαιρέσεις και παίρνουμε τα συμπλήν. Το δέχεσαι. Τελείωσα. Λοιπόν, εγώ ποτέ από το στόμα το δικό μου δεν άκουσες ποτέ ότι ο Άρης θα κερδίσει με στην Τούμπα. Αντίθετα, από το στόμα το δικό μου άκουσες ότι θα κερδίσω σίγουρα στο Χαριλάου. Άσε τον πρόλογο. Όπως επίσης, άσε τον πρόλογο. Άσε τον πρόλογο. Άσε τον πρόλογο. Κολώνεις να βάλεις την Τούμπα. Δεν βάζει για την Τούμπα. Επίσης, άρα ο Νίκος ο Μπουγάτσας λέει ότι θα χάσει με την Τούμπα. Δεν με αφήνεις να τελειώσω. Έλα, πατάτες Βαδουλάκου τώρα. Άσε με να τελειώσω. Πατάτες Βαδουλάκου. Τζάμπα μαγκές τώρα δεν κάνεις. Φέρε 6 εκατοστάρικα αν έχεις πνευμόνη. Αν έχεις πνευμόνη και κάνεις τον μάγκα, φέρε 6 εκατοστάρικα αύριο εδώ στο Ζάχο να τα στήσουμε. Και όταν τελειώσει το πάω κάρι στο δεύτερο. Στο δεύτερο. Όχι. Όχι ακόμα, τελειώσω στην Τούμπα. Όταν θα έρθει στην Τούμπα στο δεύτερο γύρο και θα παίξουμε και θα φύγεις με μια μούτσα γκολ, τέρα να τα πάρεις ή να τα πάρω. Αυτό είναι το σωστό. Να απαντήσω. Παρακαλώ. Έχεις το μικρόφωνο, εγώ δεν μπορώ να απαντήσω. Εσύ μικρόφωνο έχεις. Λοιπόν, άσε με ένα λεπτό να μιλήσω. Όχι, εγώ παίρνω το τηλέφωνο. Λοιπόν.
Επειδή λοιπόν εσύ προκαλείς ότι θα κερδίσεις τον Αρούλη και ποιος Αρούλης και έχω υπερομάδα και παίρνω πρωτάθλημα. Εσύ τα προκαλείς αυτά. Εγώ λοιπόν σου λέω, αφού έχεις τόσο μεγάλη ομάδα, σου λέω λοιπόν 300 ευρώ στα δίνω. Στα δίνω δώρο 300 ευρώ. Πάρτα. Και τα χαρίζω. Και εσύ αφού έχεις φίλε υπερομάδα λοιπόν, όπως είπες και να πάρεις πρωτάθλημα. Έλα και εσύ στην Τούμπα να το πάρεις. Όπα, ποτέ δεν σε είπα ότι θα κερδίσω στην Τούμπα. Μπράβο, άρα στην Τούμπα κακάκια. Ποτέ δεν σε είπα. Μαγιά με πουλάς. Μαγιά με πουλάς τα λίγα λόγια. Δεν είναι κακάκια, φίλε. Όχι, κακάκια κάνεις. Λίγα λόγια, λέει. Κακάκια κάνεις. Λέει, εσύ μπορεί να. Κάποιοι προκλητικοί λέει ότι θα κάνουν περίπατο στο Καρλάου. Βάλτε 300 ευρώ. Αυτή ήταν περίπατο. Βάλε 300 ευρώ. Σου λέει το περίπατο να το πάρει. Δεν γουστάρω δικαιοσύνη. 300 στον Κλεάνθη, 300 στην Τούμπα. Αυτό το δίκαιο. Αυτό φίλε ξέρετε. Ακούει ο κόσμος και μπορεί αυτό, να κρίνει ποιο το δίκιο. Αυτό ξέρετε τι μου θυμίζει. Αυτό μου θυμίζει κατά παιδάκι, κάτι παιδάκια που λέει μαμά, κοίτα το φίλο μου τον Κώστα που έχει ωραίο ποδήλατο, θα μου πάρεις και εμένα ένα τέτοιο. Αυτά είναι φλαράκι ή άστα. Αυτά σε μένα άστα. Εγώ σου είπα κάτι. Εσύ αυτό που λες τώρα, βλέπουμε για το δεύτερο κύριο. Εσύ αυτό που λες, ξέρεις τι με θυμίζει. Έχει, ναι. Μαμά, χτύπησα στο γόνατο να το κατουρίσω, δεν μου βάζεις τραυμαπλάστ. Ναι, καλά, εντάξει. Λοιπόν, εγώ σου είπα κάτι. 300 στην Τούμπα, 300 στο Χαριλάου. Μόνο Χαριλάου βάζει. Έχεις υπερομάδα. Τι φοβάσαι. Έχεις υπερομάδα. Πας να πάρεις όλο νίκες, λέει. Και εσύ πρωτάθλημα είπες να πάρεις. Ακόμα, εγώ. Ναι. Εγώ είπα θα δεις. Έχω το μήνυμά σου, το δείξω στο Ζάγο. Ξέρεις τι μου είπες. Μέχρι την Κυριακή μου δίνεις τη ωρία που θα είσαι πάλι πρώτος. Γιατί περίμενες να χάσουμε τη δεύτερη ομάδα σου. Λοιπόν, αλλά έφαγες τον προκουμέ. Εγώ είπα θα διεκδικήσω το πρωτάθλημα της Ελλάδος μέχρι το τέλος. Το πιστεύω ακράδαντα, δεν έχω να ζηλέψω τίποτα ούτε από τον Ολυμπιακό, ούτε από την ΑΕΚ του Γαλανόπουλου, του Κλωναρίδη και του Μπακάκη. Κάτσε να, να καθιερωθείς πρώτα μάλλον, στην Α' Εθνική και μετά να το λες αυτό. Από τη δικιά σου την ομάδα μάλλον έχω να ζηλέψω τη διαιτησία, τη διαιτησία, έτσι, και το κατεστημένο, το οποίο δυστυχώς είναι στα χέρια του πρόεδρου σου. Είναι στα χέρια του πρόεδρου σου. Δεν μου λες. Το κατεστημένο, το κατεστημένο αυτή τη στιγμή. Εσύ έχεις πάρει δύο πέναλτι. Νεοφώτιστος και έχεις πάρει δύο πέναλτι. Τρία πώς έχεις πάρει. Και τα δύο ήταν πεντακάθαρα αδερφούλη. Και μου κλέψαν και ένα πεντακάθαρο μέσα στην Τούμπα στην ανατροπή του Μπρούνο Γκάμα. Να κάνεις μήνυση φιλαράκι. Έχει δελτίο παραπώνω στην Τούμπα τα φεύγεις, να ξέρεις. Λοιπόν, άλλο, αυτό ήθελες. Φέρε 600 να τα στήσουμε αν έχεις πνευμόνια. Αλλιώς μην πουλάς τρελά. Η πρόταση του Νίκου είναι συγκεκριμένη. Εγώ βγήκα και εγώ βγήκα, έκανα μια πρόταση. Και εγώ έκανα την πρόταση που είναι το δίκαιο. Ναι. Να στήσουμε 600, 300 στο Χαρελάου, 300 στο Ναό. Έχεις πνευμόνι. Έλα, φέρτε αύριο. Εγώ είμαι αφού είμαι Αρούλης. Εσύ το λες και αυτό. Θα κάνετε πλάκα, εσύ θα περάσετε το Χαρελάου. Εγώ δεν είπα. 21 Οκτωβρίου. Το βράδυ θα είσαι 300 ευρώ ή εσύ όποιος θέλει όμως. Η πρόταση είναι ανοιχτή οποιοδήποτε θέλει να βάλει στοίχημα 300 ευρώ και να τα κερδίσει. Η πρόταση η δική μου είναι ανοιχτή για όλους τους Αριανούς. 600 ευρώ τα στείλουμε με όποιους θέλετε έως 5 άτομα βάζουμε, μέχρι 3 χιλιάρικα. 6 εκατοστάρικα, 6 εκατοστάρικα στείλω 300 στο Γκλεάδι, 300 στην Τούμπα. Όποιος έχει πνευμόνη και πιστεύει στην ομαδάρα του, ας έρθει να τα χώσουμε. Ναι. Νερό. Θα κερδίσει μέσα στην Τούμπα, δηλαδή με διαιτησία 100-0. Ποια 100-0? Ωραία, εντάξει. Δεν μου λες, η διαιτησία που είχε στην Τούμπα ήταν 65-35 στο Κύπρο, το ξέρεις υπέρ σου. Εντάξει, τώρα μην λέμε υπέρ μου. Ναι, με τον Παοξή Σιδηρόπουλο που λέει. Μην τα λες αυτά. Στο δεύτερο λεπτό κίτρινη κάρτα έφαγα και έπαιξα από το 59-10. Μην τα λες αυτά. Κατάλαβες, Μπρούνο Γκάμα δεν έφαγε κάρτα στο πέναλτι θέατρο που κάνει. Εύχομαι. Εγώ τον φίλο μου τον Τάσο τον αγαπώ, παρόλο που το στεναχωρώ καμιά φορά. Λέει ανέκδοτα, πες τα. Κοίταξε λίγο, εγώ δεν κοκκινίζω, εσύ κοκκινίζεις. Εγώ δεν στεναχωριέμαι. Εγώ τον αγαπώ, είναι φιλαράκι. Καλά, αυτό είναι αμοιβαία ρε Νίκο, τι σημασία έχει. Η οπαδική κόντρα με τα προσωπικά μας δεν έχει να κάνει. Λοιπόν, απλά θέλω να του πω μια συμβουλή, μια σαν πιο μεγάλος που είμαι από αυτόν, μην παίρνεις ψηλά τον Αμανέ. Μην μπαίνεις ψηλά και μην φουσκώνουν τα μυαλά σου. Έχεις καλή ομάδα, ουδείς το αμφισβήτησε, αλλά έχω καλή ομάδα και εγώ αδερφούλη. Ανεξάρτητα αν ήμουν στη Β και Γ Αθηνική, γιατί ξέρεις πολύ καλά, δεν ήταν οι κατηγορίες αυτές για το μεγάλο Άρη. Για το μεγάλο Άρη, δεν το αμφισβητεί κανείς. Δεν ήταν κατηγορίες. Άκουσε, ρε, μην το ξεχυλώνουμε. Δεν αμφισβητεί κανείς ότι ο Άρης έχει και ποιοτικό ρόστερ και θέλει κάποιο χρόνο λίγο περισσότερο. Εντάξει. Ναι, άρα δηλαδή με λίγα λόγια, ο Άρης που δεν έχει δεθεί ακόμα και έχει κάνει 5 νίκες και έχει φάει ένα μόνο γκολ, πού να δεθεί κιόλα. Πού έκανες 5 νίκες, ρε. Αυτό λέμε τώρα. Πού έκανες 5 νίκες. 4 νίκες και μία σοβαρή. Θεωρεί το χείρι στην Τούμπα το δεν είναι νίκη. Ναι. 4, μπερδεύτηκα.
Άλλο έκανε πέντε νίκες, γιατί του δίνει assist. Και να ξέρει. Και να ξέρει. Και να ξέρει ότι ο ΠΑΟΚ είναι μέσα στι 8 ευρωπαϊκές ομάδες που έχει 5 στα 5. 5 στα 5. Μαζί με τον Παναθηναϊκό. Συγχαρητήρια. Λοιπόν, αυτά. Φιλάκια. Να σε καλά. Να σε καλά. Να σε καλά. Τα 600 φέρε. Ακούστηκε. Δώρο είναι. Λοιπόν, να μην κάνουμε γιατί βλέπω. Όχι, πρέπει να κάνουμε. Πρέπει να κάνουμε. Πρέπει να κάνουμε. Πρέπει να κάνουμε. Ναι. Πρέπει να κάνουμε. Έχει διαφημίσει, ρε παιδιά. Να βάλουμε διαφημίσει. Είναι προγραμματισμένες. Είναι προγραμματισμένες μέσα. Λοιπόν. Έχει υποστηρικτές εκπομπές. Πρέπει να βάλουμε. 9.30-10.30 είναι προγραμματισμένο. Λοιπόν, θα πάμε στο διάλειμμα. Διάλειμμα και ερχόμαστε. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Ράδιο Μαρμίτα, Ζάχος Ντρούλινγκ, Τάσος Τρέγιας στα μικρόφωνα, συντροφιά Παρέτσα μέχρι και τις 12, όπως κάθε Δευτέρα και Παρασκευή εδώ στους 107,4 FM, 10 με 12 Δευτέρα και Παρασκευή, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, 8 με 10. Μην ξεχνάτε, ο Λίμπερο σας δίνει προσκλήσεις διπλές για το Ρίτζεσι Καζίνο Θεσσαλονίκη, για το Θέατρο Βεργίνα, για την Πέμπτη, 10 η ώρα το βράδυ, να πάτε να απολαύσετε σε γιγαντοοθόνη και στη μεγαλύτερη κερκίδα της πόλης με απεριόριστη μπύρα, με κληρώσεις για πλούσια δώρα στο ημίχρονο, το ευρωπαϊκό μάτς του ΠΑΟΚ, Μπάτε Μπορίσοφ ΠΑΟΚ, 10 η ώρα το βράδυ στη γιγαντοοθόνη του Ρίτζεσι Καζίνο Θεσσαλονίκης. Μόνο ένα μήνυμα στέλνετε και παίρνετε διπλή πρόσκληση να πάρετε την παρέα σας, το φίλο σας, τη φίλη σας και να παρευρεθείτε στο θέατρο Βεγίνα του Ρίτζεσι Καζίνο Θεσσαλονίκης. Η διαδικασία είναι πολύ απλή. Πληκτρολογείτε FM, αφήνετε ένα κενό, όνομα, τεπώνυμο, αποστολή στο 54526. Όσοι στείλετε, θα πάρετε προσκλήσεις. Είναι πάρα πολύ απλό. Επαναλαμβάνω, FM κενό, όνομα, τεπώνυμο, αποστολή στο 54526. Κουτραντάν απεριόριστη μπύρα και πλούσιες κληρώσεις για δώρα στο ημίχρονο. Έλα, Ζάχο. Λοιπόν, μην παίρνετε τηλέφωνο μετά τις 11. Θα ανοίξουμε τις γραμμές στο 23-10-287 και 38 69-45-287-38. Θα πει ο Τάσος για το μάτς του ΠΑΟΚ. Θα κάνω και εγώ το σχόλιο μου. Έτσι. Και έτσι. Φυσικά θα πάμε στο διάλειμμα και θα ανοίξουμε τις γραμμές. Κάτσε να σου πάτα λίγο ένα refresh να okay. Τι λέει. Ο 779. Ο Άρης πιο τίμια νίκη έκανε επί της Τρίπολης από ΠΑΟΚ ΑΕΚ Ολυμπιακό. Λογικό. Η Τρίπολη με ΠΑΟΚ και ΑΕΚ έκανε από 10 με 11 τελικές, ενώ με Άρη πολύ λιγότερες. Μία έχει. Ρε φίλε, πού είδε σε 10 με 11 τελικές η Τρίπολη με τον ΠΑΟΚ. Δεν το ξέρω. Να μην μας χαζέψεις θέλεις. Πού είδε να κάνει η Τρίπολη 11 τελικές με τον ΠΑΟΚ. Αυτό δεν το ξέρω. Πάντως και πώς κέρδισε. Μία τελική ναι, και με τον Άρη και εκείνη τα ο ΠΑΟΚ δηλαδή κέρδισε δίκαια την Τρίπολη. Τι λέμε τώρα. Που έπρεπε να παίζει με 9, που έπρεπε να δώσει πέναλτι στον Ουάρντα. Δεν υπάρχει πέναλτι στον Ουάρντα. Έτσι λες εσύ. Ούτε του, και εγώ το λέω. Εντάξει, έτσι λες εσύ. Δεν υπάρχει κόκκινη στον Iglesias. Υπάρχει. Δεύτερη κίτρινη στον Κορακάκη, δεν υπάρχει. Δεν την έχω δει. Σε βάλω να δει τη φάση. Στο και αυτοί στο Βέρμπλουμ λένε κόκκινη. Άσε τη λένε. Καλά, θα λες και από τις δύο πλευρές. Δεν λες μόνο τα δικά σου. Okay, και πέναλτι δεν υπάρχει στον τέτοιο. Και το δικό σου χθες δεν είναι πέναλτι. Καλά, άμα το πάμε. Εντάξει, είναι αυστηρότατο. Κάνει θέατρο αυτό και πρέπει να πάρει κάρτα. Έτσι, ή θα μιλάμε ή θα κλάβουμε. Ακούγομαι και ακούγομαι. Είμαι φυσικά. Για πάμε, στα φυσικά. Του ΠΑΟΚ. Γιατί λέει ο φίλος, εγώ τώρα βάζω το μηνύμα του αυτό λέω. Αυτό το 11 δεν το ξέρω. Ούτε παίζει ρόλο. Όχι, όχι, γιατί λέει ότι ο ΠΑΟΚ δεν κέρδισε τη μία την Τρίπολη. Ναι. Φυσικά στέκεστε στο πέναλτι που αμφισβητείτε μόνοι σας γιατί είναι ολοκάθαρο το πέναλτι. Δεν το αμφισβητούμε εμείς. Συμπάει την μπάλα και τον ανατρέπει. Το είναι και κάρτα. Είναι και κάρτα στο τερματοφύλακα που χάρισε. Σφαγιάστηκε ο ΠΑΟΚ. Έπρεπε να παίξει με 9 η Τρίπολη. Έτσι. Σε αυτές τις τρεις φάσεις δεν μιλάτε. Γιατί δεν βγάλετε ένα κύριο γιατί. Στην άλλη περίπτωση, στην άλλη αγωνιστική που η ΑΕΚ παίρνει ανύπαρκτο πέναλτι με ποια ήταν η ομάδα, δεν μιλήσατε. Τα είπαμε. Τα είδα εγώ τα site τα κύριε. Χειρότερο πέναλτι που είχε. Ούτε και του Γαύρου. Στο Γαύρου. Ούτε και στο Γαύρου τον γκολ που ακυρώνει του Πανιωνίου. Βγήκε κανένα κίτρινο site ή κανένα από εσά. Ξέρετε τι έχετε γίνει. Μιλάμε συνέχεια κάθε φορά τα ίδια πράγματα. Έχετε γίνει αεξίδες. Ολυμπιακοί και Αριανοί ένα. Ένα. Είπαμε, είναι μια, ξεκινάς, εμετική, μια εμετική κατάσταση ωραία, αυτό που ζούμε. Ξεκινήσαμε από το τέτοιο του φίλου. Εγώ δεν σε διάκοψα, ρε φίλε. Εντάξει, ρε φίλε, αλλά λες, δεν από εγώ. Πώς θα γίνει. Τι είπα. Λες, ρε φίλε, ότι ο Άρης γίνει ένα με Ολυμπιακό και ΑΕΚ. Ψέματα είναι. Ψέματα. Μπες στα κόκκινα site και στα κίτρινα site των Αθηνών να δεις. Δεν τα κόκκινα site. Τα site του Άρη με ενδιαφέρουν. Μάλιστα. Οι Αριανοί τι λένε, δεν σε ενδιαφέρει. Που γράφουν σε κόκκινα site. Είμαστε Αριανοί και κρίμα έπρεπε να του δείξετε πέντε.
Δεν τα ξέρω. Και σα κερδίσαν αποτύχει. Δηλαδή, θα κάνω, θα σχολιάσω. Και μπαίνανε οι Ολυμπιακοί στα Αριανίδικα site την Τετάρτη και θα λέγανε. Θα πάρω δικέ σου ατάκε. Δικέ σου ατάκε ότι ο καθένα μπορεί να μπαίνει και να γράφει ό,τι θέλει. Όχι. Να κάνω κι εγώ τον Μπάουξη. Έλα, πάμε. Δεν σε ξαναδιακόπτω. Πάμε. Λοιπόν, να μιλήσουμε λίγο για το μάτς. Υπάρχει θεία δίκη τελικά. Υπάρχει το κάρμα. Δεν μπορεί να το αφισβητήσει κανείς. Υπάρχει τιμωρία. Είναι αυτό που λέμε. Όλα εδώ πληρώνονται. Το είδατε φίλοι και φίλες και στα δύο μάτς. Με τους τρομοκρατημένους, τους χάρτινους και με τους κόκκινους επιστήμονες οι οποίοι φοβήθηκαν τον Ντόρτι που ήταν σίγουρο εκείνη την ημέρα. Κάνα τα καραγκιουζλίκια που κάναμε καραπαπάδες με μπαρμπασάβες και τα, με μυραλάδες σε ποδοσφαιρικές αλητίες. Με αποκορύφωμα την τραγωδία αυτή που είδαμε του προπονητή του Όσκαρ, ο οποίος έπεσε ένα ρολό χαρτί ανοιχτό κιόλας επάνω στον ώμο του και κόντεψε να πεθάνει, να κάνει τέσσερα μπαϊμπάς, να βάζει κολάρα, να τον έχουν με οξυγόνα. Δηλαδή δεν τα κάνουν ούτε τα κοριτσάκια δημοτικού αυτά τα πράγματα. Όλα αυτά πληρώσατε, φίλοι του Ολυμπιακού και φίλοι της ΑΕΚ. Όλα αυτά πληρώσατε. Τα περσινά. Το κάρμα που πάρα πολύ σωστά έγραψε πρώτος ο Σταύρος Κόλκας και δικαιώθηκε πριν ακόμα από το μάτς. Πάρα πολύ σωστά το είπε. Το κάρμα, η θεία δίκη, η θεία νέμεσης υπάρχει. Και υπάρχει, το είδατε γιατί, στα δοκάρια της ΑΕΚ. Εκεί ήταν η θεία δίκη που δεν έμπαινε η μπάλα μέσα. Εκεί έπρεπε ο Κομίνης να βγει και να παραιτηθεί μαζί με τον Ποντίκη. Ο οποίος Κομίνης τίναξε ένα ολόκληρο πρωτάθλημα στον αέρα, έδωσε ένα χάρτινο, ένα ψεύτικο πρωτάθλημα στο Γατούλη, τη δυνατότητα να το διεκδικήσει, ενώ στο 1-0 ήταν χαμένο μαζί με τον Ποντίκη και το κέρδισε στα δικαστήρια. Όπως και ο Αρετόπουλος. Ο συνδεσμίτης του Ολυμπιακού της Θύρας 7 που έκανε εκδρομές και το βάζανε να διαιτητεύσει δεκάδες μάτς του Ολυμπιακού. Όπως το βάλανε και πέρσι μες στην Τούμπα και έγραψε ό,τι έγραψε και έκανε και συμπληρωματικό φύλλο αγώνας. Αγώνος μέσα στο δικαστήριο. Προς έκπληξη όλων της νομικής υπηρεσίας της ΠΑΕΠΑΟΚ. Αυτή ήταν η τιμωρία σας φέτος. Τα δύο εξάποντα που πήρε ο μεγάλος ΠΑΟΚ στα ντέρμπι. Και φυσικά ο Ράσβαν Λουτσέσκου βούλωσε τα στόματα όλων κερδίζοντας τα δύο πολύ πολύ σημαντικά ντέρμπι για την υπόθεση τίτλος. Αυτές οι δύο νίκες δεν είναι 6 βαθμοί φίλοι και φίλες. Είναι 12 οι βαθμοί, είναι εξάποντα. Είναι 3 που χάνουν οι χάρτινοι τρομοκρατημένοι με τους κόκκινους επιστήμονες και 3 και 3 που παίρνει ο ΠΑΟΚ. Είναι εξάποντα. Είναι οι βασικοί διεκδικητές του πρωταθλήματος και με μέτρια ομάδα, κουρασμένη, ταλαιπωρημένη από τέλος Ιουλίου που ξεκίνησε τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις και έπρεπε τώρα να παίζει στους ομίλους του Champions League και να μην παίζουν κάποιοι χάρτινοι, κάποιοι ψεύτες, κάποιοι κλέφτες, ποδοσφαιρικοί. Αυτό πληρώνει ο ΠΑΟΚ τώρα με την κούραση που του βγαίνει μέσα στον αγώνα. Γι' αυτό ο ΠΑΟΚ είναι μέτριος. Γι' αυτό κινείται μες στη μετριότητα. Αλλά το είδατε και οι πιο κακοπροαίρετοι και οι πιο κομπλεξικοί και οι πιο μεγάλοι εχθροί του ΠΑΟΚ, το είδατε και το βλέπετε ότι πλέον υπάρχει νοοτροπία νικητή. Ο ΠΑΟΚ μπαίνει μέσα στο γήπεδο, έχει εναλλακτικές, έχει την πολυτέλεια να αφήνει τον Ουάρντα και τον Βέρμπλουμ και τον Χατσερίδη στον πάγκο. Αυτοί οι τρεις κάνουν γύρω στο εξάρι, γύρω στα 6 εκατομμύρια. Όσο δύο ομάδες αλφα-εθνικής. Έχει λοιπόν αυτή την πολυτέλεια και έχει επίσης τη δυναμική, τη δυνατότητα να κερδίσει και στη μέτρια του μέρα. Στο χθεσινό λοιπόν μάτς υπήρχε ένας γίγαντας τερματοφύλακας ο οποίος κράτησε το 0 όποτε χρειάστηκε, ο Αλέξανδρος Πασχαλάκης, ο οποίος ήταν ο MVP του αγώνα μαζί με τον Κρέσπο. Έβγαλε τα αύγαλτα. Ξεκίνησε από το 2, από το δεύτερο λεπτό και τελείωσε στο 94 που τελείωσε το μάτς. Με τη μεγάλη απόκρουση που κάνει και χτυπιέστε όλοι σας. Όλοι σας χτυπιέστε. Αργιανοί, Ολυμπιακοί, Αεξίδες.
Χτυπιέστε όλοι κάτω και πετάτε στη τηλεοράση και σπάτε τις καρέκλες. Γιατί ένα γίνατε. Είναι η άποψή μου. Ότι γίνατε ένα. Και την άποψή μου εγώ δεν τη λέω ποτέ τυχαία. Είναι πάντα τεκμηριωμένη. Μπορώ να σας πετάξω στα μούτρα αυτά εδώ πέρα που κάνουν οι οπαδοί σας μαζί με τους Ολυμπιακούς και τους αεξίδες. Έχετε γίνει συνέτεροι με τις ομάδες χαβούζας. Εσείς οι νεοφώτιστοι εδώ πέρα. Με σκοπό να παραγωνίσετε τον ΠΑΟΚ για να έχετε δύο ονόφελους. Δεν θα σας περάσει. Κοιτάξτε να το συνηθίσετε, γιατί κάθε Κυριακή θα έστει με σκυμμένο κεφάλι. Και εσείς και τα αφεντικά σας. Και εσείς και τα συνεταιράκια σας. Ο ΠΑΟΚ πήρε τεράστια νίκη μέσα στο τηγάνι, κόντρα στις προβλέψεις ολονών, με έναν άστοχο, αστοχότατο 100% Ολυμπιακό, οι οποίοι παίκτες του τρέμαν τα πόδια του κάθε φορά που σημάδευαν την εστία του Πασχαλάκη, γι' αυτό και τη στέλναν στα Περιστέρια, γι' αυτό και τη στέλναν στους φωτορεπόρτερ, αντί να πάει μπάλα στα δίκτυα. Κόντρα λοιπόν σε όλες τα προγνωστικά και στα θέλω σας, τα συνεταιράκια της Θεσσαλονίκης και των Αθηνών, ο ΠΑΟΚ πήρε την τεράστια νίκη και άπλωσε τα φτερά του και έχει σκεπάσει ο δικέφαλος αετός όλη την επικράτεια της Ελλάδος. Και όχι μόνο. Βρίσκεται στην πρώτη θέση της βαθμολογίας. Φυσικά μας αρέσει αυτό, το καραγουστάρουμε. Αυτό θα γίνει και θα μείνει έως το τέλος του πρωταθλήματος, γιατί πήρε δύο εξάπουντα. Είναι στο χέρι του πλέον, εφόσον πέρασε αυτά τα δύο μεγάλα εμπόδια με μέτρια εμφάνιση, που εγώ πιστεύω ότι θα βρει η ομάδα τα πατήματά της. Θα βελτιωθούν και Βέρμπουν και Χατσερίδης και Βιερίνια, ο οποίος δεν ήταν άλλο ένα μάτς καλός. Και όταν ο ΠΑΟΚ θα είναι αυτός που ήταν με τη Σπάρτακ Μόσχας, με τη Βασιλεία και έκανε επικές ανατροπές και επικές προκρίσεις, τότε δεν θα τον αντιμετωπίζει κανένας. Τότε παίξτε στοίχημα άφοβα, ποντάρετε τον ΠΑΟΚ για πρωταθλητή για να οικονομήσετε κιόλας. Απλά τα πράγματα. Κάνει το 0-1 με αυτογκόλ του Σέρβου, φεύγοντας η μπάλα από τον Γιαννιώτα, πώς το λένε, Γιαννιώτας, άνα μπράβο. Έπειτα από πάρα πολύ καλή επίθεση, η οποία χάθηκε η μπάλα σε εκείνο το σημείο. Σε εκείνο το σημείο οι κόκκινοι χάσανε την μπάλα στο συνδυασμό που έχει κάνει και βγαίνει ο Βιερίνια παριστερά και μπαίνει τον γκολ. Επίσης με κόβει ένα ολοκάθαρο offside να κάνω το 0-2 και να παίζει το Καραϊσκάκι, να τιμωρηθούν 100%, γιατί θα γινόταν της ανομαλίας το 0-2 του Πρίγιοβιτς εκεί, θα έκανε και κανένα χαζό ο Σέρβος και θα πέφτει το Καραϊσκάκι όλο. Ένα Καραϊσκάκι που πάλι χθες έκανε προς ντροπή των Ολυμπιακών κερκίδα με ηχεία, την ώρα που ψήφιζαν οι Σκοπιανοί για τη Μακεδονία μας, αυτοί μας φώναζαν Βούλγαρους. Φώναζαν ότι μπιμπίπη Θεσσαλονίκη και η Μακεδονία. Για να καταλάβετε ποιοι είναι οι οπαδοί του Ολυμπιακού. Με ποιους έχετε κάνει συνεταιρισμούς και ποιους υποστηρίζετε. Την ώρα που ψήφιζαν οι Σκοπιανοί για το Μακεδονικό, μας φώναζαν Βούλγαρους. Τα συνεταιράκια σας. Η αγαπημένη δεύτερη ομάδα σας. Και η ομάδα, ξέρω εγώ, ενός προέδρου εδώ πέρα της πόλης. Καταλάβατε. Και φώναζαν ότι μπιμπίπη πόλη μας. Και ο Πύργος ο Λευκός, αγαπητοί κύριοι και κυρίες. 0-1 γεια σας. Θα μπορούσε να γίνει άνετα το 0-2 αν άφηνε ο επόπτης, ο οποίος δύο offside τα έκοψε. Το ένα από παίκτη του Ολυμπιακού μπορεί να κάνει ο ΠΑΟΚ εκεί το 0-2 και με τον Πρίγκεβιτς μπορεί να κάνει το 0-3 και να είναι μια άνετη πανηγυρική νίκη για τον πρωτοπόρο της βαθμολογίας. Δεν τον άφησαν όμως τον ΠΑΟΚ. Και τα ξένα κοράκια, τα ξένα κοντάρια του ανέκοψαν την πορεία. Επαναλαμβάνω, για να τα λέμε και όλα, σε έναν Ολυμπιακό ο οποίος δημιούργησε τις ευκαιρίες, έκανε τις τελικές, 23 τελικές, αλλά ήταν άστοχος γιατί έτρεμαν τα πόδια τους. Έτρεμαν πραγματικά τα πόδια τους. Και για να τα λέμε και όλα, ο ΠΑΟΚ πρέπει να είναι προσεκτικός στα επόμενα μάτς, κλείνοντας και δίνοντας το λόγο στον Ζάχο. Ναι, ο ΠΑΟΚ πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτικός στα επόμενα μάτς. Δεν έχει τελειώσει τίποτα. Έχει περάσει δύο πολύ σημαντικότατα μάτς. Νικηφόρα έφυγε αλόβητος. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για τη συνέχεια του πρωταθλήματος, γιατί είναι εξάποντα με Ολυμπιακό και ΑΕΚ. Αλλά πρέπει να δουλέψει παραπάνω στα στημένα. Πάρα πολύ στα στημένα.
Ο Πασχαλάκης επίσης, παρά την καλή του εμφάνιση, πρέπει κάποιος να τον προπονήσει να κάνει καλούς εξόδους, να βγαίνει κάποια στιγμή. Και λίγο εκεί στην, στον ΠΑΟΚ, το τεχνικό επιτελείο, να κοιτάξει λίγο το θέμα του Βιερίνια. Γιατί κάναν πάρτι. Πραγματικά πάρτι για άλλο ένα μάτς από την πλευρά του Βιερίνια, ο οποίος δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει Βιερίνια. Αυτός ο παίκτης δεν είναι ο Βιερίνια που ξέρουμε. Και καλά θα είναι να φάει και λίγο πάγκο, να παίξει ο ποδοσφαιριστής ο καινούργιος, ο Τόσκα, ο οποίος έχει δώσει και έχει αφήσει άριστες εντυπώσεις όποτε κλήθηκε να υπηρετήσει την ομάδα, για να είναι ακόμα καλύτερος ο Πάγκο. Πώς το λέγανε, ο Ποντέσε, φοβερός παίκτης. Φοβερός. Ποντέσε. Ποντέσε, δεν λέγεται. Κάπως έτσι. Ποντέσε. Είναι ναι. Μεγάλη παιχτούρα. Ναι. Δηλαδή τριπλαδόρος, να βγάλει όλες τις έντρες πετυχημένες. Να είναι τοποθετημένος. Όλες τις έντρες του ήταν κάτσε καλά, ρε φίλε. Όλες ευκαιρίες έκανε. Ευκαιρίες έκανε μαζί με τον Καμαρά. Αυτοί οι δύο ξεχώρισαν. Καμαρά και Ποντέσε. Είναι φοβερή παίκτη. Ιδίως ο Πορτογάλος. Πορτογάλος που το λέω από την πλευρά του Βιερίνια έκαναν πάρτι. Και πρέπει να το κοιτάξει ο κύριος Λουτσέσκου λίγο αυτό. Λίγο παραπάνω. Ο Βιερίνια δεξιά γιατί μπερδεύουμε. Αριστερά. Αριστερά. Ναι. Από δεξιά έκανε επιθέσεις ο Ολυμπιακός. Ναι. Άμα δεις το 90% του Ολυμπιακού επιθέσεις έχουν γίνει από εκεί. Δεν ξέρω αν τελείωσε. Πήγε να πάρει το μάτσε ο προπονητής του Ολυμπιακού βάζοντας το Φετβατζίδη. Με το Φετβατζίδη, ρε φίλε, θες να πάρει το μάτσε τον ΠΑΟΚ. Δεν γίνεται. Έχει κάποιες καλές μονάδες ο Ολυμπιακός. Δεν είναι ομάδα φόβητρο. Τα έδωσε όλα ό,τι είχε και δεν είχε με τον ΠΑΟΚ. Ήταν άστοχος και είναι πάρα πολύ δίκαιο. Μπορεί να είναι και λίγο το 0-1. Αν μου άφηνε με τον Μπρίγκοβιτς, είπαμε 0-2, 0-3 και το άλλο, άμα αφήσει το αυτό. Και στο τέλος που βγαίνει εκεί ο Κάνιας, αντί να δώσει τον Μπρίγκοβιτς, αντί να δώσει στο Ζάμπα, στο 96, στο 98 τέλειωσε το μάτς. Είναι και εκείνο γκολ. Για να λέμε και τις φάσεις του ΠΑΟΚ, έτσι. Πιο πολλές φάσεις ο Ολυμπιακός. Αυτό φάνηκε. Άστοχος Ολυμπιακός. Πασχαλάκη σε πάρα πολύ καλή μέρα. 0-1. Με δύο ανύπαρκτα offside που με κόβει και μπορεί να κάνω τα γκολ. Γεια σας. Αυτή είναι η εικόνα του αγώνα από τη δική μου πλευρά. Ωραία, να πω κι εγώ δύο λεπτάκια. Yeah. Γιατί θέλω να απαντήσω κάποια πράγματα. Πρώτα για το ΠΑΟΚ που είδα. Για να μην λέω, εγώ δεν θέλω να λέω ψέματα. Είδα το δεύτερο ημίχρονο, γιατί μέχρι το 20-25 έπαιζε ο Άρης. Μετά ήθελα να ακούσω κάποια συνεντεύξεις, κάποια αυτά. Δεν είδα το πρώτο ημίχρονο. Το δεύτερο είδα. Λοιπόν, καταρχήν να πω ότι αγωνιστικά, μια που το έπιασε έτσι. Ο ΠΑΟΚ σε αυτά τα δύο μάτς στα ντέρμπι, αν υπήρχε δικαιοσύνη, γι' αυτό το ποδόσφαιρο είναι ο βασιλιάς στο σπορ, γιατί δεν κερδίζει ο καλύτερος. Έτσι είναι. Έπρεπε να πάρει ένα πόντο και πήρε 6. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο, τι να κάνουμε. Αυτά έτσι. Σε άλλα μάτς μπορεί να είναι. Ναι. Βέβαια, ο Ολυμπιακός πέρσι δεν έκανε τίποτα και πήρε. Αγωνιστικά και έβαλε 3 γκολ. Μην πάμε πάλι σε διαδικασία. Εντάξει, τίποτα δεν. Ο Ολυμπιακός δεν έπαιξε καν και έβαλε 3 γκολ. Ωραία. Και να σου πω κάτι, πέρσι έπαιξα μπάλα μέσα στο Καραϊσκάκι και έχασα. Έπαιξα μπαλάρα. Πρόπερσι έπαιξα μπαλάρα πάλι με Κάμπος. Με Κάμπος Ροντρίγκες. Με Κάμπος Ροντρίγκες πρόπερσι έπαιξε. Το θυμάμαι εγώ, έπρεπε να είμαι 0-3 και έχασα. Δεν το θυμάμαι. Δεν πειράζει. Για αυτά που θυμάμαι. Να ήταν εύστοχοι, και ψύχρεμοι και να κέρδιζαν. Μα εγώ δεν λέω κάτι διαφορετικό. Λέω. Η συνεταιρή σας. Λέω τώρα, θα απαντήσω σε όλα. Λοιπόν, λέω ότι γι' αυτό είναι βασιλιάς το σπορ το ποδόσφαιρο, γιατί δεν κερδίζει ο καλύτερος. Στο μπάσκετ, παραδείγματος χάρη, κατά 99% κερδίζει ο καλύτερος. Άρα δηλαδή η Μπαρσελόνα και η Ρεάλ που παίρνουν τίτλους δεν είναι καλύτεροι. Λοιπόν, λέω αυτό ότι σε κάποια παιχνίδια δεν σε είπα σε όλα. Είναι λογικό. Αυτό που παίρνει το πρωτάθλημα, η λογική λέει ότι. Είναι καλύτερος για να πάρει το πρωτάθλημα. Γι' αυτό είναι πρωτάθλημα. Είναι 30 αγωνιστικές. Άμα είναι και γι' αυτό το κύπελο, μπορεί να είναι και μια μικρότερη ομάδα να το πάρει. Έτσι, σε ένα μάτς, σε δύο μάτς, μπορεί να είναι καλύτερο για να αποκλείσει μια καλύτερη ομάδα. Λέω εγώ ότι στο μάτς με ΑΕΚ που είδα και Ολυμπιακό, το δεύτερο ημίχρονο, αν υπήρχε δικαιοσύνη ποδοσφαιρική που δεν μπορεί να υπάρχει βέβαια, θα έπρεπε να πάρει ένα πόντο και να είσαι και ευχαριστημένο και να κάνει και το σταυρό σου. Λέω εγώ. Εσύ πήρε 6. Σε κάποιο άλλο μάτς. Γι' αυτό λέω ότι η τύχη ή η ατυχία δεν μπορεί να είναι συνεχόμενη. Σε κάποιο μάτι σίγουρα θα είσαι πολύ καλύτερος, θα χάνεις ευκαιρίες και δεν θα κερδίσεις. Και εσύ σε κάποια μάτια δεν παίρνεις πέναλτι. Έτσι λέω για εγώ. Για να πάρεις τα τρίποντα, ναι. Να ξέρεις. Ήταν πέναλτι. Δεν με έκανε. Λέω. Χάλι μαύρο εσύ. Δεν είναι θέμα τύχης εδώ. Εδώ δεν έπαιζε. Ναι, σου λέω ότι είναι. Δεν έπαιζε μονότερμα η Τρίπολη και έκανα μία φάση και έβαλα γκολ. Εδώ εσύ. Στο δεύτερο μήχρονο δεν είχε τελική. Πώς δεν είχε τελική? Δεν είχε. Τρεις τελικές έχω. Μία έκανε στις καθυστερήσεις. Τρεις τελικές έχω. Εντάξει, ωραία. Λοιπόν, για να και το. Δύο offside που με κόβουν, τα οποία είναι γκολ. Σφάγε του ΠΑΟΚ. Σφάγε του ΠΑΟΚ. Κάντε σε λαλητήριο κι άλλο. Φυσικά. Κάντε σε λαλητήριο. Ναι.
Κάντε ένα συλλαλητήριο. Κάντε, γιατί είστε δεύτεροι. Λέω. Τέταρτη μα. Λέω, ναι, δεύτεροι είμαστε με άλλους δύο. Λέω λοιπόν ότι ο ΠΑΟΚ δεν ξέρω, δεν ξέρω τώρα βέβαια, δεν παρακολουθώ τον ΠΑΟΚ. Από αυτά τα μάτς που βλέπω, δεν ξέρω αν είναι ντεφορμάρες, αν δεν είναι. Λέω ότι ο ΠΑΟΚ δεν είναι τόσο δυνατός όσο θέλουν να μας περάσουν εδώ και εδώ και η κάτω βέβαια, αλλά πιο πολύ εδώ αυτό το ασπρόμαυρο αθηναϊκό μηντιακό κατεστημένο. Είναι πολύ καλή ομάδα, φυσικά, έχει βάθος πάγκου, ναι, έχει καλές μονάδες, ναι, δεν είναι τόσο καλός όσο μας παρουσιάζουν, λέω εγώ. Και αν παρουσιαστείς με αυτά τα χάλια σου Χαριλάου, ο Άσος είναι δεδομένος, λέω εγώ, εκτός αν είσαι πάλι τόσο τυχερός. Αν αυτό που με λες εσύ είναι μέτριος, δηλαδή ο κακός ο ΠΑΟΚ ποιος είναι ρε τρέγια, αυτό ήταν μέτριος που μας είπες. Έπρεπε το δεύτερο ημίχρονο που είδα να λήξει 4-0, το δεύτερο και υπηκέστατα, λέω εγώ. Εσύ πες ότι εντάξει, δεν το είπες μάλλον. Εγώ είπα. Τώρα, όσον αφορά τα άλλα για συνεταιράκια τέτοια και αυτά που λες και για αφεντικά, γιατί τα λέτε και διαχρονικά, ή αποδείξεις, ενδείξεις μάλλον, γιατί αποδείξεις δεν υπάρχουν κανένα, λένε ακριβώς το αντίθετο, Τάσο. Εγώ, όταν ήμουν στη δύσκολη, εφόσον ήμουν στο άρμα κάποιον από τον κίτρινο, κόκκινο, πράσινο, δεν έπρεπε να πέσω, Τάσο μου, και έπεσα. Εσένα το εναντίον. Όταν και σαρδέλες. Την τελευταία φορά λες. Όταν, γενικά. Συγνώμη, γενικά τελευταία φορά λες που γενικά λέω τα τελευταία 20 χρόνια. Την τελευταία φορά έκανε χάρη στην ΑΕΚ. Εγώ λέω ότι. Έκανε χάρη στην ΑΕΚ και λέω προ Σαββίδη που. Διαφωνείς αυτό που λέω. Έκανα χάρη που έπεσα. Βέβαια. Ναι, δεν το κατάλαβα αυτό που λέω. Λέω ότι προ Σαββίδη που με το Σαββίδη υπήρχε οικονομική ηρεμία και. Λέω προ Σαββίδη ίσω το άρμα πάντα αυτού που κατήχε την ΕΠΟ. Και επειδή την ΕΠΟ την είχε συνέχεια ο Ολυμπιακός, λέω ότι είσαι στον άρμα του Ολυμπιακού. Mm. Έτσι λέω εγώ. Έτσι, λες τράπεζα, έτσι λέω εγώ. Mm. Όπως και εσύ έτσι λες ότι έχω συνεχίσει. Ναι, ναι, ναι. Ακουγόμαστε και δύο. Βεβαίως. Λέω ότι με σαρδέλες δεν έπεφτες. Λέω ότι ο Ολυμπιακός είχε 5 φορές την ευκαιρία να πάει να τελειώσει το μάτς, δεν το τελείωσε και πήγαινε στις αίθουσες στο δικαστήριο. Δηλαδή εσύ με σαρδέλες ήθελες να πέσει ο ΠΑΟΚ του Σάντος. Ήσουν για να πέσει. Δεν το είπα εγώ, προπονητή σου το είπα. Και ήθελες να μείνει Βέρεια. Εγώ έπεσα με τον Αθηναϊκό. Γιατί εγώ έπεσα με τον Αθηναϊκό και εσύ έμεινες εφόσον είχα γιατί τον. Γιατί είσαι μικρή ομάδα, δεν έπεσες. Εγώ είμαι μικρή. Οι μεγάλες ομάδα. Ομάδες δεν πέφτουν. Τι να κάνουμε. Άσε ρε φίλε. Τι άσε ρε φίλε. Τρεις υποβασμούς έχεις. Ακουγόμαστε. Πόσο, λέω. Φυσικά ακουγόμαστε. Ναι, άρα δεν έχω αφεντικό. Τρεις υποβασμούς έχεις. Άρα για να έπεσα το αφεντικό δεν έσωσε. Τρεις υποβασμούς έχεις. Ναι. Είπες εσύ, ήθελες να πέσει. Λάθος κάνεις. Αφεντικό αποφάσισε να πέσει. Μου λέει, ήθελες να πέσει Βέρεια και όχι αφεντικό. Αποφάσισε να πέσει, σου λέω. Άρα το αφεντικό μου αποφάσισε να πέσω. Βέβαια. Ενώ εσένα ο αντίπαλό σου αποφάσισε να μείνει. Είναι λογικό αυτό που λες. Έχει μια λογική. Εγώ αποδεικνύεται ότι έχει μια λογική. Κανένα άρμα. Έχει μια λογική. Το αφεντικό είπε τον υπάλληλό του να τον πυροβολήσει. Ενώ το αφεντικό τον αντίπαλό του, το αντίπαλο κατάστημα, τον είπε να σωθεί. Τώρα, έχει μια λογική. Ξέρεις ποιο είναι το λάθος που κάνεις. Έχει μια λογική. Εξομοιώνεις τις δύο ομάδες. Δεν γίνεται. Α, εντάξει, εντάξει. Άλλο μέγεθος είναι ο ΠΑΟΚ, άλλο μην μπερδεύεις. Τι σχέση έχει αυτό. Μην μπερδεύεις. Έχουμε έναν Ολυμπιακό που κάνει το κουμάντο. Έκανε το κουμάντο. Έκανε το κουμάντο. Και τον υπάλληλό του τον πυροβόλησε, ενώ τον εχθρό του τον έσωσε. Αυτό μου λες. Γιατί το ΠΑΟΚ ήταν ανίσχυρο. Όχι, εσύ το λες αυτό. Εσύ το λες αυτό. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ πότε κινδύνευσε. Δεν κινδύνευσε ο ΠΑΟΚ. Όχι, δεν κινδύνευσε. Okay, ας το αφήσουμε. Δεν κινδύνευσε φυσικά. Ωραία, οκ. Okay. Ακούγεσαι. 11 και 10. Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε τις γραμμές. Το 23 10 287 και 3 οκτάρια θα είναι στη διάθεσή σας, όπως και το 69 45 287 3 οκτάρια. Είπαμε οι ντροπαλούριδες και όσοι κρυφακούτε, FM κενό, σχόλιο μήνυμα, αποστολή στο 54526 και όσοι θέλετε για το καζίνο, για το Ρίτζεσι, να δείτε τον μεγάλο ΠΑΟΚ στην εκτός έδρας νίκη που θα κάνει στη Λευκορωσία με την Μπάντε Μπόρισοφ. Την 5η 10 το βράδυ. FM κενό, ονοματεπώνυμο για διπλές προσκλήσεις. Αποστολή στο 54526. Όσοι στείλετε, κερδίζετε. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα και σε λίγο και πάλι μαζί. Έχουμε πολλά να πούμε μετά το break. Σταματήσει να βλέπει κόμενες. Τι κόμενες, η γυναίκα του Κολάσσο είναι. Α, η γυναίκα του Κολάσσο είναι αυτή. Ναι. Παντρεμένος νομίζω είναι, δεν πρέπει να είναι. Σιγά την κόμενα. Καλά, τώρα μόνο πρόσωπο. Τι είναι τώρα, άμα δεις όποιος τη δείξει τη φωτογραφία, ρε φίλε, δεν μου λέει κάτι. Ναι, καλά, θα στη δείξω μετά να σου πει. Κοίταξε τώρα, έτσι όπως τη βλέπω. Ναι, εντάξει. Δεν ξέρω. Καταρχήν είναι μόνο το πρόσωπό της και από πολύ κοντινή και εντάξει, ναι, σέλφι είναι προφανώς. Μόνο το πρόσωπό της και από πολύ κοντινή. Χάλι μαύρο. Χάλι μαύρο. Δεν είναι, τι σ' άρεσε αυτό το πράγμα που είδες τώρα. Καλά, μακριά καλά, δεν ξέρω. Τώρα θα μου κάνεις να ψάξω, πες εσύ τις τέτοιες, αν ανοίξουμε τις γραμμές. Τι γραμμές είναι, ανοιχτές. 23, 10, 287 και 3 οχταράκια.
από το σταθερό σας 69452873 και 38 από το κινητό σας με χαμηλή χρέωση. Και είπαμε, ντροπαλούλιδες και όσοι κρυφακούτε, FM και ενό σχόλιο μήνυμα, αποστολή στο 54 5 20 και 6. Να δώσουμε λίγο και τα αποτελέσματα της πέμπτης αγωνιστικής. Λάρισα Πανετολικός 1-0, Παναθηναϊκός Παζιάννενα 2-1, με ανατροπή ο Παναθηναϊκός 5-5, οι πιτσιρικάδες του Δόνη. Όφι ΑΕΚ 0-3, Απόλλωνος Μήνης Πανιώνιος 0-2, μεγάλο διπλό του Πανιώνιου. Λεβαδιακός Ατρόμητος 0-2, ο Ατρόμητος θα πάει πάρα πολύ καλά κι αυτός. Άρης Αστέρας Τρίπολης 2-0 στα χασομέρια από το 87 και μετά. Ολυμπιακός ΠΑΟΚ 0-1, τεράστια νίκη που δίνει την δυνατότητα στον ΠΑΟΚ να βρίσκεται στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα. Και Λαμία Ξάνθη στο Στήρο 0-0. Να πούμε ότι έπιασε εσύ τον Άρη, δεν το έπιασε στο εξ ολοκλήρου, έπιασε στο σημείο. Δεν έπιασε στο over, γιατί έλεγες 3-0 έλεγες. 3-1 είπα. 3-1, έπιασα over, μόνο over, ΠΑΟΚ έλεγες. Έχασα και το Λιβαδιά με τον Ατρόμητο. Αυτά εγώ, τα δύο έχασα. Εγώ, 6-8 είχα. Ναι, εγώ βρήκα ημίχρονο τελικό τον ΠΑΟΚ. Χι ημίχρονο διπλό τελικό το δώσαμε. Τον Άρη τον έχασα. Όπως έχασα και τον Παναθηναϊκό. Και τον Παναθηναϊκό έχασα. Και σε κέρδισα αυτή τη εβδομάδα. Ναι. 1-1 είμαστε. Ναι, εντάξει, 1-1. Okay. Λοιπόν, πάμε στις γραμμές. Γιατί κάτσε λίγο, να δώσουμε λίγο τη βαθμολογία. Ένα λεπτό και πάμε τώρα τις γραμμές. Ναι, γιατί είναι πανικός. Λοιπόν, μετά από 5 αγώνες, ο ΠΑΟΚ φιγουράρει στην πρώτη θέση της βαθμολογίας με 13 βαθμούς και μείον 2 ξεκίνησε. 15 κανονικά. 13 και ο Ατρόμητος. Γιατί το 13 και ο Ατρόμητος, αλλά είναι δεύτερος. Γιατί έχει διαφορά στα τέρματα, ένα γκολ παραπάνω ο ΠΑΟΚ, συν 7, συν 6. Η ΑΕΚ είναι στην τρίτη θέση με 12, ο Άρης στην τέταρτη με 12, ο Ολυμπιακός πέμπτος με 12, ο Παναθηναϊκός έκτος με 9, Ξάνθη και Λάρισα και Παζιάννη να μοιράζονται την 7η, 8η και 1η θέση, τα άλλα δεν νομίζω ότι αξίζουν. ΑΕΚ κολλάσανα, για πες μου, σ' αρέσει τώρα. Καλή είναι. Καλή είναι. Άμα πιείς κανένα, βρίσκει κάτι. Τομ Ντρέγιαρε. Δεν σ' αρέσει, κολλάζανα. Λοιπόν, επίσης να πούμε ότι ο ΠΑΟΚ βρίσκεται πρώτος με 13 βαθμούς και με μείον 2 και έχει παίξει 3 μάτς εκτός έδρας, τα οποία κέρδισε και τα 3 και έχει δώσει και 2 ντέρμπι, ένα εντός με την ΑΕΚ και ένα εκτός με τον Ολυμπιακό, τα οποία κέρδισε και αυτά. Μπράβο, συγχαρητήρια. Και να ξέρουμε ποια θα είναι η συνέχεια. Έτσι, 7η αγωνιστική παίζει με τον ΠΑΟΚ, μετά με ΑΕΚ, μετά με Ολυμπιακό. Εσύ, εκεί να είσαι εδώ που θα πας. Κατάλαβες. Καλούλα είναι. Έλα φίλε, καλησπέρα. Καλησπέρα. Γεια σου. Γεια σου φίλε. Δωρής, Ανόβερο, τι γίνεται. Γεια σου το Δωρή. Γεια σου, Δωρή. Συγγνώμη, έχεις δει έτσι λίγο, έχεις δει τη γυναίκα του Κολάσο. Όχι. Ναι. Εσύ εδώ τη βλέπεις περιποιημένη, το πρωί που ξυπνάει. Καλά ρε φίλε, όλες περιποιημένες τις βλέπουμε. Πάρα τη δεις τώρα με κανένα άπλητο δόντι να φυσήξεις καμιά μύτη. Κάτσε, περίμενε, πάρε και τον Μπρούνο Γκάμα. Να φάει καμιά φασουλάδα. Του Μπρούνο Γκάμα τι σου λέει. Ποιο? Του Μπρούνο Γκάμα η γκόμενα. Σιγά τη γυναίκα, γκόμενα. Όλε τι γκόμενε. Δεν σ' αρέσουν, ε. Έλα, βρε, τώρα περιποιημένε. Το πρωί θα τι δει. Α, το πρωί θα τι δει. Το πρωί θα τι δει χωρί ο Βάνα, πούμε και μαλλί. Και μάσκαρα. Φωτογραφία που δεν πήραμε, ρε φίλε, το πρωί τα ξυπνάει. Το πρωί, το πρωί. Το πρωί όταν ξυπνάει δίπλα σου που βρωμάει τα χνότα. Άντε, αυτά τα. Ο παντρεμένο μίλησε. Πάμε. Έχω εμπειρία, ρε φίλε. Έχει αυτό, αυτό έχει να πω. Τι να κάνουμε. Έλα. Να πάμε στα ποδοσφαιρικά, πάμε, να συνεχίσουμε πάμε. Τα οικουμενικά. Ό,τι θες ρε φίλε, εδώ είναι ποικίλο περιοδικό. Ό,τι γουστάς. Κοινωνικό, πολιτικό, αθλητική. Από, τα πάντα, τα πάντα όλα σχολιάζουν. Ό,τι σου βγει τέλος πάντων. Εντάξει, πήρες τα φράγκα χθες, κονόμησες, μας το παίζει άνετο σήμερα, έτσι. Φίλε, ήταν τα φράγκα ό,τι πρέπει. Έτσι, κάθισαν ωραία και σου είπα τώρα από την επόμενη αγωνιστική κάθομαι και βλέπω να μαχαιρώνονται μεταξύ τους, να δούμε πώς και τι θα βγάλει. Έτσι. Αν και για χ το βλέπω εκείνο το παιχνίδι, γιατί βολεύει και τους δύο προπονητές. Ωραίο, ωραίο χ. Ωραίο χ, ωραίο χ. Τον ΠΑΟΚ σίγουρα το συμφέρει Ζάχο, αλλά συμφέρει και αυτούς, γιατί όποιος χάσει να ξέρει αρχίζει και μυρίζει μπαρούτι η καρέκλα. Ναι. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Καρέκλα, έχει πολύ γρήνια. Για την ΑΕΚ όχι, δεν νομίζω ρε εσύ. Γιατί αμαρτυχεί. Άκουμε που σου λέω, είναι λίγο δύσκολο. Γιατί και οι δύο τώρα, στο, και ο ένας με τη Μίλαν και ο άλλος με την Πορτογαλική, την Μπενφίκα, ναι, θα περάσουν δύσκολα βράδια. Καλά, ένα λεπτό, και ένα λεπτό. Δηλαδή ο Αεξής ή ο Μελισανίδης ή ο παδός ΑΕΚ πιστεύει σε αυτό τον όμιλο μπορεί να πάρει η ΑΕΚ κάτι, ας πούμε, τόσο σοβαρά μιλάμε. Αν είναι έξυπνος. Στον παπά Ζάχο που τρώνε αυτοί εδώ οι άνθρωποι κάτω, αν ακούσει λίγο Eraspor. Συγγνώμη κιόλας, ένα σύντομο έτσι μια άνω τελεία. Ναι. Όταν κερδίσαμε την ΑΕΚ, είχα βάλει Eraspor έτσι επίτηδες να ακούζω. Ναι. Τα πρώτα 3-4 λεπτά νόμιζα ότι τους είχε έρθει ο έμφυα. Οφ, 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 ουχ, ουχ, αχαχά. Ωραία, ήταν, εγώ λέω τώρα, αν η ΑΕΚ
θέλει να διεκδικήσει το πρωτάθλημα που πρέπει να είναι ο πρωταρχικός του στόχος. Τα λεφτά τα έχει πάρει από το Champions League. Εγώ τι θα έκανα, λέω το αδέμι προπονητής, θα έβαζα τα δεύτερα, φίλε, μέσα με αυτές τις ομάδες που έτσι κι αλλιώς και τα πρώτα να βάλω και να χάσω και δυνάμεις, δεν θα καταφέρω και τίποτα. Θα έβαζα 4-5 βασικούς και όλους τους άλλους και θα έρχεται να το βάλω στο πρωτάθλημα. Είναι πολύ απλό. Τι να κάνει δηλαδή έξω από τον όμιλο τώρα και με αυτούς τους παίκτες που έχει. Ενώ στο πρωτάθλημα θα το διεκδικήσει. Δεν έχω ξεχνάσει κάτι. Μελισανίδιος σκεπτικό. Ποιο είναι, δηλαδή, ναι. Βάζω τους καλύτερους μου παίκτες, την καλύτερη μου πραγμάτια. Α, για να πουλήσω. Ποιο να πουλήσει, ρε φίλε, ΑΕΚ τώρα από αυτούς τους παίκτες. Δηλαδή, όποιον ποιο μπορέσει να πουλήσει, δίνεται η μανατζαρέ. Ποιο να πουλήσει, τον Μπακάκι. Κλείνει τα μάτια ο Θεός και κάνει κάποιος ένα καλό παιχνίδι. Δεν είναι έτσι, ρε παιδιά. Τώρα τι να πω, δεν είμαστε και στο μυαλό του ιδιοκτήτη, αλλά αυτό λέει η λογική. Τα πήρε αυτό τα δείχνει, λεφτά. Δεν είμαστε στο μυαλό του. Ναι, αυτό δείχνει, όμως, μπήκε, δείχνει. Μπήκε στο μήλος, πήρε τα λεφτά, τώρα θέλει το πρωτάθλημα, αν το θέλει. Εκτός αν δεν το θέλει, να σου πω. Όπως και ο φίλος της ΑΕΚ, ξέρεις γιατί δεν φωνάζει, Ζάχο, για πρωτάθλημα. Για τις μεταγραφές. Γιατί ξέρει ότι έχει τη διαιτησία από πίσω το Μελισανίδης. Γι' αυτό. Γιατί αν ήξερε ότι η διαιτησία ήταν κόντρα ή ήταν 100-0 υπέρ του Ολυμπιακού και θα τους φάζανε, θα κράζανε τώρα. Εγώ επειδή έχω δύο φίλους ΑΕΚ Θεσσαλονικιούς και έναν Αθηναίο, από τους δύο Θεσσαλονικιούς, ο ένας τον σκυλοβρίζει τον Μελισανίδη, τον σκυλοβρίζει μιλάμε, ο άλλος πιο ήπια είναι και αυτός εναντίον του, ας το πω έτσι, και ο Αθηναίος, ξέρεις τι μου είπε προχθές που μίλησα, μου λέει στο μπάσκετ θα πάω γιατί εκεί ρίχνει χρήματα ο άνθρωπος. Αυτό μου είπε. Παντός στις εκπομπές τους και τώρα, στα τηλέφωνα, ό,τι ακούω στα ραδιόφωνα, γιατί και εγώ δεν έχω φίλους αεξίδες, ούτε έχω να κάνω με λεκανοπαίδιο, από αυτά που ακούω γενικά, φοβούνται και οι δημοσιογράφοι φυσικά, και αυτοί και οι αθλητικογράφοι, και οι οπαδοί, μην τυχόν και πούν κάτι για το Μελισανίδη. Φοβούνται, δεν ξέρω, μην έρθει καμιά μπετονιέρα εκεί με τσιμέντα, δεν ξέρω το τι φοβούνται. Έχει πολλά κασκόλα αλλά αυτούς. Κριτική παντός δεν κάνουν, δεν ασκούνε. Από εκεί και πέρα σε εμάς, εγώ νομίζω αν δεις και τα πέντε τελευταία και τις αγωνιστικές όλες, έχω πέσει μέσα λίγο σε αυτά που σου έλεγα, Ζάχο. Στην αρχή με λιδόρησε, την πρώτη αγωνιστική σου είχα πει, είπε να προσέξετε να φάτε τον Παναθηναϊκό στη στροφή και μου είπες τα παιδιά αυτά του Παναθηναϊκού και σιγά και με τους μπέμπιδες, άμα είναι ας με φάνε. Εντάξει. Βλέπεις όμως ότι αρχίζει ο Παναθηναϊκός και ανεβαίνει. Εντάξει, εγώ λέω δεν μπορεί να περάσει ο Παναθηναϊκός στον Άρη, έτσι λέω, το επιμένω, εσύ μπορεί να πεις ότι... Εδώ λίγο πιο πονηρά να σκεφτείς, ναι. Ολόκληρο το πρωτάθλημα το αλλάξαν, το φέραν τούμπα μόνο και μόνο για να μείνει ο Παναθηναϊκός. Μόνο αυτό, ναι, ας πούμε. Κοίτα, θα πω κάτι με επιφύλαξη. Μην πεις για τον ΠΑΟΚ τώρα. Όχι. Αν εννοείς ότι θα με φάει, ας πούμε, για να μου πάρει τη θέση στην Ευρώπη, νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός δεν μπορεί να παίξει Ευρώπη. Ακόμη και αν βγει πρώτος. Κατάλαβες. Γιατί δεν μπορεί να παίξει Ευρώπη. Έτσι, νομίζω ότι υπάρχει τέτοιο, ότι υπάρχει ποινή από την. Όχι. Το λέω με επιφύλαξη. Δεν είμαι σίγουρος ότι δεν μπορεί να παίξει Ευρώπη ο Παναθηναϊκός. Αν θα αλλάξει το καθεστώς ιδιοκτησίας και πληρώσει, εντάξει, αυτό είναι άλλο. Για, για το δικό σας το μάτς, σου είχα πει ότι σφιχτό μάτς του Χ και όποιος βάλει πρώτος γκολ θα κερδίσει. Έτσι. Όπως και έτσι πήγε κιόλας στο παιχνίδι. Μαγική πάσα του Ματίγια εκεί από δεξιά που βγήκε, έβγαλε μια πάσα που έχω πολλά χρόνια να δω γενικά σε γήπεδα. Στο γκολ εννοείς, στο πέναλτι. Όχι στο γκολ, την έχει χάσει την ευκαιρία. Την έχει χάσει την ευκαιρία. Δεν ήταν ο Ματίγια, φίλε. Κατάλαβα ποια λες. Ο Τζανακάκη ήταν η παλιά. Όχι, δεν ήταν ο Τζανακάκη. Λες τη Σαραντάρα την παλιά την. Μπράβο, τη δεξιά. Ναι, του Τζανακάκη, του Τζανακάκη είναι. Εκεί, του Τζανακάκη απ' την άλλη νομο. Πολύ ωραία. Δεν θα διαφωνήσω. Ο Τζανακάκη που είναι πραγματικά πολύ καλό όλα τα μάτσα. Τι να πω. Πολύ ωραία. Ναι, ήταν μαγική όντω. Να σε καλά, Θοδωρέ. Να πάρουμε και του άλλου. Έγινε. Να σε καλά. Ο Θόδωρο είναι. Κάντε καλό μήνα, μπορεί να είναι. Καλησπέρα από ασπρόμαυρο Μάστριχτ. Τάσο, πε του Ζάχο ότι προβλέπω δύο πανωτού μπουλκουμέδε για Άρη. Για πού, Πανιόνιο Πάο και εννοεί. Ναι, έτσι λέει. Για να δούμε εδώ έτσι, υγεία έτσι. Να έχουμε. 23-10, 2-7 και 3 οκτάρια. Εδώ είμαστε. Ναι. Πάμε στον επόμενο φίλο. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Γεια σου, φίλε. Γεια σου, Τάσο. Γεια σου, Ζάχο. Γεια σου, φίλε. Το όνομά σου, αν θέλει. Ο Τάσος είμαι από Ρέθινο. Γεια σου, Τασούλη. Πω, ο Τάσο, Τάσαρε, είμαι πολύ χαρούμενος, ρε φίλε. Ήταν μια νίκη που χωρίς να παίξει τον μπάλα. Δηλαδή, ακριβώς όπως... Δηλαδή, ήθελα να νιώσουν αυτή την πίκρα, ρε φίλε. Αυτό, να το πιούν αυτό το ποτήρι, αυτό το φαρμάκι. Όλοι μαζί το έπιανε. Τους έχει κάτσει στο καρύδι. Δεν όλοι μαζί το έπιανε. Έκατσε
τσάχιο νόμπαλα έκατσε. Ναι, και εγώ σου λέω όλοι μαζί το ήπιανε, να το καραγουστάρεις τρεις φορές. Ξέρεις, προσπαθώ τώρα αυτή τη στιγμή να μην πω καμία χιδεότητα, εντάξει, ναι, εννοείται γιατί. Όχι, δεν ναι, όχι, όχι, καταλαβαίνεις, όχι θα το κάνω γιατί θέλω να ζω. Μη μου φύγει κάποια κουβέντα. Να, εδώ κάνω βόλτα με τον Μπάμπη τώρα, σας άκουγα στο ράδιο, ακούω την εκπομπή. Mm. Έλα Μπάμπη. Ο Μπάμπης ασπρόμαυρος, ένας γκριφόναρος κούκλος. Mm. Λοιπόν... Σκύλος μιλάμε. Σκύλος. Γιατί είπες γκριφόν και έχει είναι... Όλοι οι Μπάμπηδες είναι σκύλοι. Έχει το φιλαράκι μου ένα γκριφόν που το υπεραγαπώ. Δεν έχω αγαπήσει σκύλο, είναι ο μόνος σκύλι που αγαπάω. Έλα ρε, τον τρόμο δεν τον έχεις αγαπήσει από το Super 3. Δεν μπορώ αυτά τα σκυλιά και τα... Ο Μπάμπης, πολύ καλός χαρακτήρας. Γκριφονάκι, ωραίο. Λοιπόν, πολύ χαίρομαι για όλο αυτό που έγινε έτσι όπως έγινε. Δηλαδή παίρνω τώρα, γιατί ξέρω, είμαι σίγουρος, όχι ξέρω, ότι η ομάδα μετά το Δεκέμβρη θα παίξει πολύ μεγάλη μπάλα, όπως και πέρυσι. Τα πόδια τους είναι βαριά, η προετοιμασία, είπαμε, ξέρουμε όλοι πώς έγινε πας, για το Champions League. Πολύ πας. Και λίγο πιο νωρίς θα αρχίσει να παίζει η ομάδα, θα ρολάρει. Αυτή είναι και μεγάλη ψυχολογία. Δεν πιστεύω ότι θα χάσουμε κάποιο βαθμό. Δεν θέλω τώρα να τρολάρω το Ντρουλίνγκ, αλλά πιστεύω ότι θα βγάλουμε και διπλό μέσα στο Χαριλάο. Χαριλάο θα είναι εύκολο, πολύ εύκολο το διπλό, το ξέρεις. Εγώ θέλω να βάλουν λίγο το μυαλό τους κάτω σε παιχνίδια, κάτι Απόλλων Αθηνών, κάτι τέτοια, δηλαδή να μπαίνουν να τρώνε αυτά τα μάτς. Εκεί μη χαλαρώσουν σε τέτοια μάτς. Αυτές είναι οι παγίδες. Αυτά τα μάτς έχω εγώ για παγίδες, δηλαδή τέτοια παιχνίδια. Λιβαδιές, Απόλλων, κάτι πεσμένους, κάτι περίεργους. Καλά, αυτά... Συγχαρητήρια στην ομάδα. Αυτά ξέχαστα. Συγχαρητήρια σε όλο τον ΠΑΟΚ. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Εντάξει, έχουμε και το παιχνίδι της Ευρώπης. Έγινε τώρα. Τα σούλη. Λίγο να τα βρουν εκεί στα ποδητήρια αυτό που έγινε και με τον Νουάρντα. Τέτοια πράγματα τα δεν βρήκανε, είναι τώρα να γίνονται. Τα βρήκανε. Το ξέρω ότι τα βρήκανε. Να μην γίνονται καθόλου τέτοια πράγματα. Ξέρει, και από εδώ και πέρα Νουάρντα. Από εδώ, εσύ το ξέρεις καλύτερα και επειδή έχεις και το βήμα, θα το επισημαίνεις συνέχεια. Όλος ο κόσμος του ΠΑΟΚ θα εντός έδρας μάτς, ήμουνα και με την Τζέλσι και με την ΑΕΚ, θα ανέβω και σε άλλα παιχνίδια και στο Λονδίνο θα πάω. Πρέπει να προσέχουμε από εδώ και πέρα τις παγίδες, τις ίδιες παγίδες που μας στήσανε πέρσι και οι ΑΕΚΤΖΙΔΕΣ και ο Ολυμπιακός. Δεν ξέρω αν στον Άρη μας κάνουν τίποτα από τα, αλλά φάνηκε ότι δεν οι άνθρωποι, okay, και στο πρώτο μάτι στο κύπελο, κύριοι. Ας. Μπράβο τους. Ας. Λοιπόν. Ας, με αυτούς δεν έχει μπέσα, φιλαράκι. Ας. Αλλά δεν έχει μπέσα, γι' αυτό λέω. Δεν έχει μπέσα. Αυτή είναι... Το χέρι που του ταΐζει το δαγκόν αυτή, γι' αυτό. Δεν πειράζει. Βέβαια, φίλε μου, δεν ξέρω την ηλικία σου, Τάσο. Δεν ξέρω πόσο ηλικία είσαι. 45. Άρα εντάξει, λίγο μεγαλύτερα, 45. Βέβαια, ο Άρης, ένα καλό, έστω μισό, εγώ λέω ολόκληρο, αλλά έστω μισό έκανε στον ΠΑΟΚ. Διαχρονικά ο ΠΑΟΚ δεν νομίζω να έχει κάνει ποτέ καλό στον Άρη. Πάλι να πεις για το πρωτάθλημα του. Δεν είναι αλήθεια, φίλε του. Δεν είναι αλήθεια. Δηλαδή άλλοι δεν κερδίσανε ομάδες που ο ΠΑΟΚ δεν είναι πρωταγωνιστές. Δεν θα αρχίσουμε. Πώς πάτε να τα βγάλετε. Τα μάτια σας τα βγάλατε μόνοι σας 100 φορές. Όχι, άλλο λέω, ρε φίλε. Άλλο θα σου πει για το πρωτάθλημα που πήρε τον Κουερίνο με την ΑΕΚ. Εγώ άλλο λέω, φίλε. Ο Άρης κέρδισε την ΑΕΚ, μπορούσε να χάσει και να ήσουν από κάτω σε δεύτερη θέση και να πάλευες. Εγώ δεν λέω δεν θα το έπαιρνες. Ήσουν από κάτω από την ΑΕΚ. Την κέρδισε 4 αγωνιστικές πριν τελείωσε το πρωτάθλημα. Μόνο ο Άρης κέρδισε την ΑΕΚ, δηλαδή. Μετά από 4 χρόνια έπαιζε ο Ολυμπιακός ΠΑΟΚ τελευταία αγωνιστική. Θα με κάνεις να μπω να δω τώρα ποιες ομάδες ήταν και ποιες κερδίσαν την ΑΕΚ. Άρα και αυτές με βοήθησαν. Ναι, λέμε. Τώρα δεν είναι λογική αυτή. Παίζει ρόλο. Αυτό τάσο κάτω στη για μένα, εγώ δεν έχω πρόβλημα. Όχι, να το κάνει. Για τώρα δεν είναι λογική. Αυτή με συγχωρείτε, Ζαχαρή, αλλά δεν είναι λογική. Κάνει ό,τι θέλει. Λέει ό,τι θέλει. Λέω όχι. Φυσικά όσοι κέρδισαν την ΑΕΚ εκείνη τη χρονιά παίζει ρόλο το πότε την κέρδισαν. Αυτό ήταν 4 αγωνιστικές, ήταν αυτό το match και άλλα 3 μάτς για να τελειώσει το πρωτάθλημα. Okay, εντάξει, δεν είναι να λέμε να προσέχουμε, εγώ αυτό θέλω να επισημάνω, να προσέχουμε τις παγίδες που θα στήσουν στο μέλλον, δηλαδή το πρωτάθλημα είναι μεγάλο. Πλέον έχουμε η ομάδα, ακόμα και όταν δεν παίζει, βλέπεις, παίρνει τα αποτελέσματα που θέλει, πολύ δυνατή, πολύ δυνατό μέταλλο, να προσέχουμε τις παγίδες. Και αυτές οι δηλώσεις του Σάβα, του Κυρσάβα, συγχαρητήρια στον ΠΑΟ και τέτοια. Τι συγχαρητήρια να έλεγε πέρσι να παίζανε στο γήπεδο και μετά να έλεγε συγχαρητήρια. Να είσαι καλά, Τασούλη. Όχι τώρα. Λοιπόν, αυτά, καλό βράδυ. Να είσαι καλά, Τασούλη. Να είσαι ωραίος. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Ευχαριστούμε για την επικοινωνία από την αγαπητή και ασπρόμαυρη Κρήτη. Γνωστό, έχουν όλοι ασπρόμαυρες τηλεοράσεις. Παντού είναι, ρε φίλε. Και από τα Χανιά παίρνει ο πρόεδρος του συνδέσμου και από το Ηράκλειο. Έχουμε φίλο όμως. Ναι, πάμε. Άλλους δύο. Πάμε.
Αναμονή. Έλα φίλε, καλησπέρα. Έλα φίλε, καλησπέρα, εσύ είσαι. Εγώ είμαι. Ναι. Α, χαίρετε παιδιά. Γεια σου. Είμαι νεαπολίτης που ζω στην Αθήνα εδώ και 10 χρόνια. Mm-hmm. Σ' έχουμε το όνομά σου αν θέλεις. Βαγγέλη. Έλα Βαγγέλη, πάμε. Γεια σου Βαγγέλη. Καταρχάς για αυτούς που αναρωτιούνται αν χαρήκαμε την νίκη τη χθεσινή, όχι τι χαρήκαμε, την καρά χαρήκαμε. Εγώ αυτό έχω να πω. Και ας ήρθε έτσι όπως ήρθε. Πώς ήρθε ρε φίλε αυτή η νίκη. Άστοχος Ολυμπιακός, μεγάλη μέρα ναι, Πασχαλάκης αυτό, και μου έκοψε και, και δυο offside να πούμε. Για και... αυτούς που λένε καταπατήσαμε τον ΠΑΟΚ. Τι να κάνουμε δηλαδή. Έχω Πασχαλάκη και Γιαννιώτα. Τι να κάνουμε. Δεν παίξαμε το αναμενόμενο παιχνίδι που περιμέναμε λόγω του ντέρμπι. Η αλήθεια αυτή να μην λέμε. Αυτοί πέρσι δεν παίξανε καν και βάλα τρία γκολ. Αυτό θα σου πω. Ας θυμηθούν το περσινό παιχνίδι που με αυτόν τον γκολ του Ζαμπράνο κερδίσαν αυτοί. Και ακόμα δεν το πιστεύουν πως κερδίσαν έτσι. Τώρα ας πιστέψουν και αυτοί αυτό που έγινε χθες. Γιατί το προπέρσινο το θυμάσαι τι είχε χάσει ο Κάμπος με το Ροντρίγκες. 0-3 ημίχρονο έπρεπε να ήσουν. Όλα τα θυμάμαι. Και πάλι έχασες. Όλα τα θυμάμαι. Εντάξει, εκείνο ήταν μοιραίος ο Βαρέλα στη φάση που. Εντάξει. Στο αυτογκόλ. Θυμάμαι τη φάση. Στο αυτογκόλ. Ένα έβαλε για τον ΠΑΟ και ένα έβαλε για τον Ολυμπιακό Βαρέλα. Ναι. Ένα άλλο παιχνίδι ήταν με τα Γιάννενα, αν θυμάσαι πρόπερση, που ήταν ο Πασχαλάκης στα Γιάννενα. Με στην Τούμπα, το θυμάσαι. Που χάσαμε 0-1. Ναι. Που ακόμα κατεβάζει, βγάζει ευκαιρίες. Η μπάλα είναι εντάξει, είναι αυτό που έχει πει ο Ιβιτσα Όσιμ, παιδί. Εντάξει. Ναι. Ναι. Δεν μπορείς να πας. Εντάξει, εγώ πιστεύω ένα παιχνίδι ακόμα να παίζανε έτσι δεν θα μπαίνει γκολ. Δεν θα μας βάζανε γκολ. Ήταν να μην πήρε, παιδί μου. Εντάξει, ήταν γραμμένο, ήταν θεία δίκη που λένε κάποιοι λόγω των παιχνιδιών που γίνανε, που δεν γίνανε, των περσινών και αυτά. Εντάξει, για τον Άρη, επειδή τώρα έχει βγει, και εγώ χαίρομαι να σου πω στα εισαγωγικά που υπάρχει αυτή, έχει ανεβεί, έχει... Πώς να σου πω. Έχει ανέβει ένταση της πόλης αθλητικά, ρε παιδί μου, λόγω ναι. της εμφάνισης του Άρη ξανά. Λογικό δεν είναι αυτό. Λογικό είναι. Και λογικό και το χρειάζεται και η πόλη, για να μην λέμε ότι θέλουμε τώρα να βολοδέρνει ο Άρης, ας πούμε, και να υπάρχουν κάποια άλλα χωριά στη Super League. Εντάξει, τώρα εντάξει. Λόγω δυναμικής το λέω, έτσι. Ναι, ναι. Παραμένετε πώς το λέω. Ναι. Πιστεύω, πέρα από αυτή η άποψή μου για το παιχνίδι που θα έρθει σε τρεις εβδομάδες, είναι ότι θα περάσει ο ΠΑΟΚ από εκεί. Δεν ξέρω για το χύψη λόγο, πιστεύω θα περάσει. Εντάξει, δεν θα έχει καμία σχέση το παιχνίδι. Συγκριτικά του κυπέλου που έγινε στην Τούμπα. Αυτό φίλε μου είναι η επιθυμία σου, λογικό. Είναι που οξύ, θες να κερδίσει η ομάδα σου. Είναι λογικό. Επιθυμία μου, αλλά. Εντάξει. Και εσείς έχετε πάρει λίγο τον Αμανέ ψηλά. Γιατί εμείς έχουμε παίξει κάποια παιχνίδια που δεν συγκριτικά με αυτά που έπαιξε ο Άρης. Ναι. Ας πούμε, παίξαμε με ΑΕΚ, παίξαμε με Ολυμπιακό, ναι. Κατάλαβες. Πιστεύω αυτά για τον Άρη είναι πιο εύκολα παιχνίδια από αυτά που έδωσε. Λοιπόν, Ζάχο και φίλε, να σας πω κάτι. Ο ΠΑΟΚ σε 30. Δηλαδή ο Άρης... 35, σε 35 μάτς πρωταθλήματος συνεχόμενα από πέρσι έχει 34 νίκες. Φίλε μου, αυτό πιστεύω λίγο να διέκοψα τον Τάσο. Όχι, κάτω δηλαδή το μάτς ο Καραϊσκάκη. Σε 35 μάτς πρωταθλήματος μετά... 34 νίκες. Μετά το μάτς. Εντάξει, μετά το μάτς το Άρης ΠΑΟΚ, ο Άρης πάει στο Καραϊσκάκη. Και πιστεύω μετά είναι... στην ΑΕΚ. Πιστεύω είναι πιο εύκολο. Όχι, δεν νομίζω να έχει δύο. Μετά πα στην ΑΕΚ. Τέλος πάντων, όποτε παίξει το Καραϊσκάκη τέλος πάντων με την ΑΕΚ. Εμείς έχουμε τον Παναθηναϊκό. Είναι πιο εύκολα. Είναι πιο εύκολα παιχνίδια για τον Άρη αυτά. Διότι καταρχήν δεν έχει να χάσει πολλά πράγματα. Δηλαδή στο Καραϊσκάκη τι να χάσει ο Άρης. Θα παίξει πιο ανοιχτά και ο Ολυμπιακός. Και νομίζω ότι ο Άρης είναι πιο εύκολο να κερδίσει αυτά τα μάτς παρά να κερδίσει εδώ πέρα μια ομάδα που θα παίζει με 11 πίσω από την άμυνα. Έχεις δίκιο φίλε. Μετά τον Άρη παίζω ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός και μετά πάω στον Ατρόμητο στο Περιστέρι. Και ο ΠΑΟΚ έχει δύσκολο πρόγραμμα. Να πω κάτι για τα αθλητικά. Ας πούμε, η ευχάριστη έκπληξη του πρωταθλήματος είναι η ομάδα του Παναθηναϊκού. Να μην λέμε ότι θέλουμε. Έχω δει αρκετά παιχνίδια και από κοντά. Εντάξει, δεν ξέρω πώς θα πάει στα ντέρμπι και αυτά, αλλά όταν βλέπεις τώρα τα πιτσιρίκια να παίζουν έτσι, λες ρε φίλε τι γίνεται, κατάλαβες, πώς παίζουν ψυχομένα αυτοί. Είναι το εντάξει. Όταν δεν υπάρχει άγχος, εντάξει. Δεν υπάρχει άγχος, υπάρχουν και ικανότητες. Έχουν ψυχολογία μετά από κάθε νίκη και εντάξει. Το βασικό είναι ότι θέλουν να δείξουν αυτά τα παιδιά, τρέχουν πολύ και δεν υπάρχει άγχος. Αυτό είναι το βασικό. Τώρα... Το τι θα κάνουν αργότερα. Έχω στείλει και ένα αίτημα φιλία, θα ξέρεις, σε ένα προφίλ σου. Πες μου το μικρό σου. Βαγγέλης. Το δεύτερο από το αρχικό μόνο. Το αρχικό από το επίθετο. Ναι. Ζήτα. Θα το δω. Θα το δω φίλε. Καλή συνέχεια παιδιά. Να σε καλά. Έγινε, Βαγγέλη. Έγινε Βαγγελάρε. Να σε καλά. Να σε καλά. Λοιπόν, για χαρά. Έχουμε. Να τους. Τον βρήκα. Διάλειμμα Βαγγέλη. Ο Βασίλη.
Πάμε, πάμε, πάμε στο τελευταίο τότε διαφημιστικό διάλειμμα. Αμέσως μετά το 23-10-287 και 3 οχτάρια, όπως και το 69-45-287 και 3 οχτάρια, θα είναι δικό σας. Και τα μηνυματάκια σας, FM και ενό σχόλιο μήνυμα, αποστολή στο 54-5-26. Και μην ξεχνάτε, όσοι φίλοι στείλετε μήνυμα με ονοματεπώνυμο, κερδίζετε διπλή πρόσκληση για το Ρίτζεσι Καζίνο Θεσσαλονίκη, για το θέατρο Βεργίνα, 5-10 το βράδυ. Μπάτε Μπορίσοφ Πάοκ, το ευρωπαϊκό μάτς με απεριόριστη μπύρα και πλουσιότατα δώρα στο ημίχρονο. FM κενό ονοματεπώνυμο, αποστολή στο 54526 και έτσι απλά κερδίζετε διπλή πρόσκληση όλοι όσοι στείλετε. Σκέψω τώρα με το Μπάουκ να κινείται στη μετριότητα από την αρχή του πρωταθλήματος και έχω 5 στα 5. Σκέψω να πιάσει καλή απόδοση, ναι, και να παίξουν οι παίκτες του αυτό που ξέρουν. Εντάξει. Δεν θα σταματιέται πουθενά. Ναι. Μπορεί βέβαια αυτή να είναι η καλή σου απόδοση. Δεν είναι η καλή απόδοση, γιατί είδαμε και πέρσι την ομάδα που η οποία ήταν σχεδόν η ίδια. Θα δούμε. Είδαμε και Ιούλιο και Αύγουστο τις προκρίσεις με Βασιλεία, με Σπάρτακ Μόσχα στην ανατροπή. Ποια είναι η ομάδα, η πραγματική δυνατότητα. Τη Βασιλεία, μην τη βάζει. Φέτος είναι από την αμόνια. Δύο φορές την κέρδισα. Η ομάδα Champions League που παίζει συνεχόμενα 8 χρόνια. Ναι. Εντάξει, να παίξει μετά βάλω. Η Λεμεσό. Εσύ απέκλεισε τη Βασιλεία στον τρίτο προγραμματικό γύρο. Εσύ ήταν δυνατή σου, λέω. Για το Champions League και πες ότι δεν την απέκλεισε. Να παίξει η Λεμεσό στην απέκλειση. Δεν έχει σημασία, ρε. Λοιπόν, όλα και έχουν. Η Έστερσον το απέκλεισε τον Πάουκ. Η Έστερσον. Ναι, αλλά έκανε και μετά καλή πορεία. Φέτος δεν ξέρω τι κάνει. Πέρσι ήταν δυνατή, φέτος δεν ξέρω τι κάνει. Θα ήθελα 23-10-287 και 3 οχτάρια για ένα ταρτάκι ακόμα. Θα ήθελα λίγο να βλέπα τα μούτρα σου χθες, Ζάχο. Στο 0-1. Δεν το είδα το 0-1. Εκεί που έχανε απανωτά κάποιες, είχαν άστοχες προσπάθειες, θα ναι, πω εκεί, εγώ, ναι, οι παίκτες του Ολυμπιακού, άστοχες προσπάθειες, γιατί ναι, τρέματα από τους, γιατί παίζαμε το μεγάλο ΠΑΟΚ. Ναι. Θα ήθελα πάρα πολύ να έβλεπα τα μούτρα σου στο 0-1 και εσένα και κάπου εκεί σε κάτι την πειραρία εκεί πέρα στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Ναι, ήθελα να δω το πώς την πιέστε, το πώς την αντίδρασή σας, ρε παιδί μου, στο 0-1. Υποθέσω ότι όταν παίζει στο Άρης Ολυμπιακός ο Καφτατζόγλος με τον Άρη. Άρης. Στο τελικό. Άρης Ολυμπιακός. Αδιάφορο μάτς για μένα. Και εγώ αδιάφορο σε μου τρέχει. Για τον τελικό λες. Μάλιστα μπορώ να σου πω ότι ήμουνα τώρα, γιατί κόψατε 3 βαθμούς από τον Ολυμπιακό και κόντεψα την κορυφή. Έτσι. Μπορεί να μου άρεσε. Ένα... Δεν σ' άρεσε, γιατί είναι και η ομάδα του Προέδρου σου. Ναι, βέβαια, βέβαια. Έτσι, δεν είναι του Θόδωρη. Προέδρου... Θοδωρής θες είχε. Είναι από μικρός ΠΑΟΚ. Από εκεί που χάρηκε λίγο χάρηκε ένα 30% που κέρδισε ο Άρης, 70% στεναχωρέθηκε που έχασε η ομάδα του κανονική. Ο Πρόεδρος στα γκούλακ της Ρωσίας εκεί ήταν ΠΑΟΚ. Από μικρό παιδί δηλωμένο Ολυμπιακό είμαι το έτσι. Είναι από μικρό παιδί Ολυμπιακό. Λοιπόν, τι να κάνουμε. Στου φίλου. Καλησπέρα. Έλα φίλε. Καλησπέρα στα παιδιά. Να, γεια σου, καλησπέρα. Τι κάνουμε. Καλώς τον Γεσίνιο. Γεσίνιο, επειδή είσαι και γνωστός, περίμενε μόνο λίγο. Πεθάνω, δεν ξέρω. Μισό δευτερόλεπτο. Φίλε 377, επειδή χαρακτηρίζεις κάπως έτσι το σταθμό, τον ακούς αυτό το σταθμό τώρα και στέλνεις το μήνυμα. Όχι μόνο τον ακούς, στέλνεις και μήνυμα. Και αυτό είναι καλό. Δεν είναι κακό. Ναι. Κάτσε λίγο να ακούσεις λίγο τι εκπομπή γίνεται και μετά να χαρακτηρίσεις. Φίλε 377, εγώ έτσι με αγάπη στο λέω. Φίλο, ναι, στο φίλο στο 377, ό,τι θέλει μπορούμε να τον εξηγήσουμε. Το Facebook είναι εδώ στην υπηρεσία, τα τηλέφωνα μας είναι εδώ, μπορεί να έρθει από εδώ να τον εξηγήσουμε. Πάμε, πάμε σε ηγεσία. Έλα. Τι κάνουμε, καλά. Καλά. Άσο ημίχρονο, άσο ένας, διπλό ο άλλος. Μόνο εγώ το έβγαλα έτσι, πάμπα. Σωστό. Αυτό το αναγνωρίζω, ναι. Και σε θυμήθηκα. Μπράβο. Για πες ηγεσία. Ο νικητής μέχρι τώρα του πρωταθλήματος είναι η ξένη διαιτησία. Η οποία ξένη διαιτησία σου δίνει τη δυνατότητα και σου λέει παίξε μπάλα. Βγάλε και την τύχη σου, βγάλε και τα αυτά σου, βγάλε και το ποδόσφαιρό σου. Αίτητος είμαι. Αίτητος είμαι ξένος διαιτητής. Έχω πάρει κύπελο και έχω κάνει δύο νίκες στα ντέρμπι. Εάν δεν είχε ξένη διαιτησία, φίλε, χτες η τύχη θα πήγαινε περίπατο. Να σου πω κάτι όμως ηγεσία. Χθες η διαιτησία με κόβει ένα offside 2 μέτρα να πούμε, το που φεύγει τέταρτο ο Πρίγιοβιτς. Κάτσε ρε Ζάχο, τι γελάς. Εντάξει τώρα. Τι εντάξει, ρε παιδιά. Αν είχε αυτό το τους συνδεσμίτες τους κόκκινους, αν είχε, φίλε, θα σε είχε βάλει μέσα στα δίχτυα. Μα επειδή δεν τους έγινε, φίλε, και όλο αυτό τώρα που ο ΠΑΟΚ παίζει με ξένους διαιτητές,
και ζητάει και η δικιά σου ομάδα να παίζει με ξένους διαιτητές. Νομίζω ότι εγκρίθηκε. Ποιανού αποτέλεσμα είναι, ποιος το ξεκίνησε. Εγκρίθηκε. Καλά έκανε και εγκρίθηκε. Ποιος το έκανε. Και αν το ξεκίνησε εσύ, συγχαρητήρια σου δίνω. Ο Ιβάν Σαββίδης το ξεκίνησε. Ποιος το ξεκίνησε. Λοιπόν, εσύ ρε ηγεσία. Όχι, να μην εκφράστη. Εσύ ρε ηγεσία που με δικό μου είναι, γι' αυτό το λέω. Εσύ ρε ηγεσία που ακού πόσα χρόνια λέω εγώ ότι πρέπει. Άγγλους έλεγα βέβαια. Πόσα χρόνια λέω ότι πρέπει. Ε? Το λες. Για Άγγλους διαιτητές μάλιστα. Το λες πολλά χρόνια, αλλά δεν είχε τη δυναμική ο πρόεδρος της ομάδας σου ή κάποιες άλλες ομάδες να το κάνει. Δεν διοικούμε εμείς το ποδόσφαιρο. Ούτε ο Σαββίδης το δίκη. Ο Αργιανός ο γραμμένος. Ούτε ο Σαββίδης το δίκη. Απλά έκανε κάποιες ενέργειες. Έτσι, δεν κατέβηκε να παίξει ημιτελικό, ρε φίλε. Τίποτα. Για το καλό του ελληνικού ποδοσφαίρου θα πρέπει να μπουν ξένοι διαιτητές. Ξένοι σε όλα τα μάτσα. Μαζί σου. Σε όλα. Μαζί σου. Σε όλα, όταν λέμε. Μαζί σου, ρε φίλε. Μαζί σου. Ειλικρινά στο λέω. Πάντως, θες μια αδικία εμένα η διαιτησία. Σφαγή του πάω. Δεν είναι σφαγή, ρε Ζάχο. Είναι δύο offside, ορθολοφανέστατα, που το ένα βγάζει μάτι του Πρίγιοβιτς. Αν τον αφήσει είναι τέτα τέτ. Το έχει γράψει. Το έκανε με την ΑΕ και έβαλε την κολάρα. Λέγε. Στα ντέρμπι με ξένους διαιτητές εγώ δεν φοβάμαι κανέναν. Ξέρεις τι φοβάμαι? Στα μικρά τα μάτς με τις ύπουλες διαιτησίες. Και στο τα μάτς με δορυφόρους. Κάτι Γιάννενα και κάτι Όφη. Στο Χαριλάου να σου πω ότι θα είναι ξένος ο διαιτητής. Κάτι αυτά. Αυτούς, το πρωτάθλημα θα παιχτεί, στο λέω, ξέρεις που θα παιχτεί το πρωτάθλημα. Με τις μικρές ομάδες και την ελληνική διαιτησία. Εκεί. Επειδή μιλάς για ομάδες δορυφόρους. Επειδή μιλάς για ομάδες δορυφόρους. Η χθεσινή ομάδα που έπαιζες είναι δορυφόρος του κόκκινου. Και βλέπω στο 87. Γιατί δέχτηκες. Πολύ μεγάλη όρεξη του παίκτη να πούμε τη Τρίπολη να κάνει πέναλτι. Τον δορυφόρο του τον κέρδισε στο 93 με. Στο 93 έβαλε ο Νάτσκο τον κόκκινο. Κοίταξε, η ομάδα αυτή δορυφόρος είχε μια διαιτησία χθες η οποία ήταν έτοιμη από τα πρώτα λεπτά να με κόψει τα πόδια. Στο 10 λεπτό την ευκαιρία που κάνα, που κανονικά ήταν γκολ. Που κανονικά ήταν γκολ. Σου δίνει το πέναλτι όμως, έτσι. Στο δίνει το πέναλτι. Τι να κάνω. Δεν μπορούσε να μην το δώσει. Είναι πέναλτι. Είναι πέναλτι, μην τρελαθούμε. Είναι πέναλτι, έτσι. Την είχε πάρει παραμάζωμα, δηλαδή. Μα είναι πέναλτι, ρε φίλε, σου λέω. Εδώ ο Τάσος σου λέει αλήθεια πάντα. Και μετά τις αλλαγές που έκανε φάνηκε ότι η Τρίπολη είναι ένα χωριό. Χωριουδάκι, το οποίο θα πάει εκεί στην 81. Νίκο, καλή ομάδα είναι. Καλή ομάδα είναι. Καλή ομάδα, και μην την αποκλείσει την Τρίπολη. Μην την αποκλείσει. Υπήρχε στην 4η-5η θέση, 6η ξέρω εγώ, επειδή έλειπε ο Άρης. Από τη στιγμή που μπήκε ο Άρης στο κόλπο, ο Άρης θα ξαναπάρει έτσι αυτά που έχασε αυτά τα χρόνια εξαιτίας των βλακιών του. Γιατί δώσαμε πολλά το πράγματα. Λαθό του, το λαθό του, μη καλύτερα πέσω. Το δικό του λαθόν πρότιστα. Πρότιστα το δικό του λαθόν και βέβαια και οι άλλοι του δώσαν μια κλωτσιά και το έδειξαν και που ήταν. Για να πάρουμε αυτά που δώσαμε απλόχερα. Έτσι. Αυτό. Λοιπόν. Δεν τελείωσε. Απλά θέλουμε ξένη διαιτησία. Κλείσε με αυτό. Έγινε αυτό. Είσαι ωραίος, ηγεσία. Άρης ΠΑΟΚ Χαριλάου θα είναι ξένος διαιτητής, να το ξέρεις. Λοιπόν. Διπλό. Γι' αυτό σου λέω, δεν φοβάμαι. Στα ντέρμπι δεν φοβάμαι. Ειλικρινά. Παίξε μπάλα, ρε φίλε. Φυσικά. Όποιος και να είναι. Και να αφήνουν το παιχνίδι να παίζεται. Όπως ηγεσία. Ειλικρινά θα το χειροκροτήσω. Ναι, και με αυτό να κλείσουμε. Και αυτό και τελευταίο. Κάτι που είδα χτες από τον Γαύρο, εσύ, άρχισε να αλλοιώνεται το DNA των Γαύρων. Τι είναι αυτό που είδα χθες. Το χειροκρότημα στο τέλος. Τελειώνει το μάτς και χειροκροτάνε. Γιατί μόνο αυτό. Που κάνα κερκίδα με μεγάφωνο. Άντε, αυτό το κάνα και τα προηγούμενα. Το μεγάφωνο και φώναζε 1-2-3 είναι τάνες των παοξίδων ημάνες. Και όχι μόνο αυτό. Βούλγαροι, όταν τη στιγμή που ψήφιζαν οι Σκοπιανοί για το Μακεδονικό, Βούλγαροι μας φώναζαν κάτω. Και Μπιμπίπη, Θεσσαλονίκη και ο Λευκοπύργος. Ναι, το Βούλγαροι το κοιτάξα και εγώ. Και έρχεται σε αντιπαράθεση με τα πανό που σήκωσαν. Στο ημίχρονο που άκουγες όλο το Καραϊσκάκι να ακούγεται, ου, εχθές τι χειροκροτούσαν, τσα τσα, τι ωραία, τι καλά. Α, μα λέω, πάει αυτή. Κάτι σου θύμισε αυτό. Να σε καλά, ηγεσία. Άντε. Κάτι μου θύμισε, έτσι ακριβώς. Έτσι, άντε. Και στα ποδητήρια είδα εκεί πολλά γλωσσόφυλλα. Τι έγινε, Τασούλη μου. Στα ποδητήρια γλωσσόφυλλα ποιος? Ούτε σε κυνηγούσαν, ούτε οι γλωσσόφυλλα. Τι να κάνω, φίλε, φάγανε τον μπουλκουμέ και δεν είχαν όρεξη ούτε να κλάψουνε. Δεν είχαν όρεξη. Όχι, πήγαν να το σώσουν με τον κόσμο. Όπως κάνουν στην Αγγλία τώρα, πάνε δίνουν εξηγήσεις και στην Γερμανία όταν χάνουν.
Κατάλαβες. Να είσαι καλά. Έγινε. Καλό ξημέρωμα. Καλό ξημέρωμα. Για χαρά. Άμα ήταν γλωσσόφυλλα, άμα εννοείς κάτι, θα κατέβαιναν να παίξουν πέρσι η ηγεσία. Στον τελευταίο. Στον τελευταίο φίλο. Το παραδέχεται και ο φίλος που στέλνει το μήνυμα και λέει ότι το παραδέχτηκαν και οι ίδιοι Ολυμπιακοί για τα δύο offside, τα εξόφθαλμα. Ο φίλος που δεν θέλει να πει το όνομά του ήταν στο Καραϊσκάκι μέσα στη σουίτα της ομάδας. Λοιπόν. Καθόμασταν στη θέση στο μπαλκόνι. Και από την διπλανή σουίτα ακούγαμε την παραδοχή για τα δύο offside, τα εξόφθαλμα. Λέει ο φίλος. Λοιπόν. Ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Πάμε στο τελευταίο. Καλημέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλημέρα. Σε λίγο, σε 5 λεπτά, καλημέρα θα λες. Σε 5 λεπτά. Όντως. Κύριε Τρέγια, να σε ρωτήσω κάτι. Ναι, το όνομά σου, Αντώνη. Τι ταλκάβαρας με αυτόν τον Καρυπίδη. Αντώνης είναι το όνομά. Γεια σου, Αντώνη. Τι ταλκάβαρας. Τι ομάδα είσαι, Αντώνη. Εννοείται Άρη. Πες μου τι ταλκά τραβάς με τον Καρυπίδη. Εγώ περιγράφω απλά αυτό που, αυτό που υφίσταται. Αυτό που υφίσταται, ρε φίλε. Είναι ψέμα, είναι ψέμα αυτό που λέω. Θέλει να το λέει κάθε μέρα και του λέει. Το ψέμα και τις χαζομάρες. Θέλει να το λέει κάθε μέρα και τα παίρνει μέρα. Μιλά όμορφα. Λίγο, λίγο πιο καλά, όντως. Ναι, μιλάω όμορφα. Δεν μιλάς όμορφα. Μιλάω όπως μιλάς. Με την αλαζονία και τα οξύ. Μιλάω όπως μιλάς. Δεν είναι αλαζονία η αλήθεια, φίλε. Η αλήθεια είναι ότι ο Θόδωρος Καρυπίδης έχει δηλώσει ότι είμαι Ολυμπιακός από μικρό παιδί. Είμαι Ολυμπιακός από μικρό παιδί. Το έχει δηλώσει ή δεν το έχει δηλώσει. Το έχει δηλώσει ή δεν το έχει δηλώσει. Απάντησέ μου. Ρε το δήλωσε δεν το δηλώσε. Με είπες ότι λέω χαζομάρες. Ποιες είναι οι χαζομάρες. Το έχει δηλώσει. Απάντησέ μου. Απάντησέ μου. Και οι δύο μη φωνάζετε. Μη φωνάζετε και οι δύο. Θα μ' απαντήσεις. Αντώνη. Όταν με προκαλείς θα τα ακούς. Είναι αλήθεια ή ψέματα. Άμπραβο. Ποιο είναι το πρόβλημά σου τότε. Το πρόβλημά σου ποιο είναι. Αντώνη. Την αλήθεια τη δέχεσαι. Την αλήθεια τη δέχεσαι. Εγώ δεν το δήλωσα. Αλήθεια, βρε, η αλήθεια είναι ότι ο Θεοδωρής Καρυπίδης είπα μου μικρό παιδί είμαι Ολυμπιακός. Αντώνη, δώσε μου, πέρα, relax. Ναι. Relax, relax. Ναι. Αντώνη, δεν σε καλύπτουν οι απαντήσεις που το δίνω εγώ. Ναι, δε... παλικάρι μου, εννοείται. Ναι, απλά. Α, θέλει δεν να το λέει. Έχει πει από ένα σημείο. Θέλει να το πει, ρε φίλε. Φίλε, τι να το κάνουμε. Τι σε πειράζει. Εσύ δεν έλεγε στο Ζαγοράκι αεξή και το βρίζα Ολυμπιακό. Ναι, δεν το λέγαμε κάθε μέρα και εσύ. Δεν το λέγαμε κάθε μέρα και εσύ. Δεν ξέρω, ρε φίλε, που το λέγατε. Κάθε μέρα να πούμε. Το λέγατε 4 χρόνια. Έλα, ρε Αντώνη, έλα. Θα τα ακούτε τώρα. Κάθε μέρα να το λέγατε. Κάθε μέρα θα τον απαντάω. Κάθε μέρα θα το λέγατε. Κάθε μέρα το λέγατε. Είναι αλήθεια. Θα το γράψω. Ναι, σε ακούω. Ο Άρης γύρισε. Αυτό είναι σίγουρο. Και ήρθε η ώρα να το καταλάβετε όλοι. Αυτό είναι σίγουρο. Μας αρέσει, φίλε, που γύρισε. Μας αρέσει. Θέλω την χρονιά που να πάρω πρωτάθλημα να έχει συμμετοχή και εσύ. Θα το καταλάβω. Δεν ήθελα να είσαι σε άλλη κατηγορία. Γιατί ξέρεις τι θα έλεγες, Αντώνη. Αντωνάκη, ξέρεις τι θα έλεγες. Ότι πήρες πρωτάθλημα. Πήρες πρωτάθλημα, Αντωνάκη, θα με έλεγες μετά λίγα χρόνια και δεν ήμουν εγώ και το πήρες. Αντώνη. Τώρα που θα είσαι εσύ θα το πάρω. Ωραία. Αυτό γι' αυτό το πήρα πέρσι. Θα το καταλάβουν, το έχουν καταλάβει οι συγγενείς μου, θα το καταλάβουν καλύτερα στις 21 του Οκτώβρη. Μη στεναχωριέσαι εδώ πέρα. Λοιπόν, καταλάβετε εσείς. Σάχο μου, ναι. Αρχίζουμε να ονειρευόμαστε. Φίλε. Γιατί όχι, το όνειρο τζάμπα είναι, φίλε, γιατί να μην ονειρευόμαστε. Μια χαρά είναι, μια χαρά είναι τα όνειρα. Δεν κατάλαβα. Όλοι έχουν δικαίωμα στο γιατί, όνειρο. Φυσικά. Και κάτι άλλο για να κλείσω. Χθες δεν θέλαμε να κερδίσει ο Ολυμπιακός. Σοπαλία θέλαμε να βγει. Ναι, αυτό ήταν καλύτερο αποτέλεσμα, όντως. Η ψυχούλα σου το ξέρει. Καλύτερο αποτέλεσμα. Σου το ξέρει. Όπως λέει και αυτός τώρα ότι. Όπως τη λέει και αυτός ότι Κυριακή θέλει ΑΕΚ Ολυμπιακό σκι και εμείς σκι το θέλαμε, να σου πω την αλήθεια. Εγώ σκι ήθελα χθες. Έτσι, έτσι. Γιατί πρέπει να πάρω πρωτάθλημα και αυτό ήταν το αποτέλεσμα που ήθελα. Έτσι, μπράβο, ρε φίλε, μαζί σου. Αντώνη, μια τελευταία ερώτηση. Αντώνη, μια τελευταία ερώτηση. Κάτσε να χωρί, μην με κόβεις. Θα δει Μάρτο. Στο πάω κάικ, πώς ήθελες να κερδίσεις ρε Αντώνη. Χι. Άντε, γεια σου Μάρες, άχω. Καλή νύχτα. Άντε, γεια. Το τζάτσισα και εγώ. Αφού και είσαι υπέρεση, μην τσοτήσεις. Ας τον, κάτσε κάτω. Τον έκανα και σηκώθηκε από την καρέκλα. Τον έβγαλα έξω από τα ρούχα του και δεν. Άκουσε λίγο, Ζάχο. Αυτή η εκπομπή και φίλε Αντώνη και φίλε ακροάτες. Δεν μπορεί με ντρούλινγκ και Τρέγια να είναι εκκλησία. Εντάξει, έτσι πρέπει. Θα υπάρχει και ένταση κάποια στιγμή. Υπάρχει. Δεν γίνεται. Έπαιζε ο Ολυμπιακός ΠΑΟΚ και τον πήρα διπλό, ρε φίλε, με την αξία μου. Φταίω εγώ που ήταν άστοχη. Και λίγο και με τον πάτο που έπιανε μπαρμπούνια. Δεν ξέρω εγώ, ρε φίλε. Εγώ δεν είδα κανένα πάτο. Εγώ είδα έναν ικανότητα τον τερματοφύλακα που έβγαλε τα άλλα. Και ο τερματοφύλακα παίζει μέσα. Τι να κάνουμε, να μην βάζαμε τον τερματοφύλακα, δεν να παίξει. Όχι, να παίζει μπακότερμα. Σε αυτό που είπε ότι ένα έχει Γιαννιώτα και άλλο Πασχαλάκη, άσχετα που εγώ τον Πασχαλάκη δεν το θεωρώ τεράστιο τερματοφύλακα. Θεωρώ ένα καλό τερματοφύλακα. Λοιπόν,
Σε αυτό έχεις δίκιο. Ο Γιαννιώτας δηλαδή. Εγώ δηλαδή. Ή ο Παοξής. Αυτό ναι, αλλά απ' την άλλη. Ο οργανισμός ΠΑΟΚ που τρέμαν τα πόδια και τα κεφάλια των Ολυμπιακών. Απ' την άλλη ήταν ανικανότητα του Ολυμπιακού. Ασέβαζε τα γκολ. Και εγώ πρόπερσι έπαιξα με Γκάρι Ροντρίγκες και Κάμπος. Έπρεπε να του είχαμε 2-3 ημίχρονο και έχασα. Πέρσι έχασα. Ναι. Του έκανα 5 φάσεις να πούμε μάτια και έχασα. Αυτό το 1-0 το περσινό με το αυτογκόλ ήταν. Ναι, αυτογκόλ. Ναι, αυτό ναι. Όντως. Ζαπράνο. Η καραμπόλα που είχε. Όντως. Έτσι δεν είναι. Φέτος να πούμε τι να κάνουμε. Δεν έμπαινε η μπάλα γιατί τρέμανε τα πόδια του. Είχα καλό τερματοφύλακα. Του κάνω το 0-1, με κόβουν και offside. Του Πρίγκοβιτς θα κάνω το 0-2 εκεί και θα πέσει το Καρασκάκι την πόρτα. Είμαι πάρα πολύ περίεργος για να κλείνουμε σε λίγο. Ναι, και εγώ θέλω να πω κάτι. Το ίδιο θα πω, αλλά δεν πειράζει. Και πρέπει να το επιδιώξει και η ΠΑΟΚ αυτό. Ότι? Είμαι πάρα πολύ περίεργος να δω το πρόστιμο που θα επιβληθεί στην ΠΑΕ Ολυμπιακός. Ναι, για να συγκρίνει. Το 1/3 άναψαν στην Τούμπα. Από ό,τι άναψε χθες το Καραϊσκάκι. Με την είσοδο. Και είχαμε μία καθυστέρηση αγώνα, 10 λεπτά. Αλλά εκεί στο 80 και από. Όχι. Πού? Μία καθυστέρηση για μία έναρξη του αγώνα στην αρχή και μία διακοπή αγώνος για 5 λεπτά στο 79. Υπάρχει λοιπόν μία καθυστέρηση που δεν ξεκίνησε το μάτς, ένα δεκάλεπτο, και μία διακοπή του αγώνα που τιμωρείται. Εντελώς διαφορετικά. Μέχρι και με μία αγωνιστική νομίζω ότι μπορείτε. Ναι. Είμαι πάρα πολύ περίεργος να δω τη χρηματική ποινή που θα επιβληθεί στην ΠΑΕ Ολυμπιακός από τον αθλητικό δικαστή, έτσι, και να του καλέσει απολογία, να δω και τι τιμωρία θα βάλει για τις δύο διακοπές του αγώνα. Και τη συμπεριφορά των φιλάθλων του Ολυμπιακού που είχαν αντιεθνικά συνθήματα, μας φωνάζαν Βούλγαρους, βρίζαν τη Θεσσαλονίκη και το Λευκό Πύργο, βρίζαν τους Θεσσαλονικείς. Έτσι, επανελειμμένα αντιεθνικά συνθήματα τη στιγμή που ψηφιζόταν για το μακεδονικό στα Σκόπια. Ωραία. Λοιπόν, είμαι πάρα πολύ περίεργος να δω. Εγώ πάνω σε αυτό που είπες για ένταση και αυτά, είπαμε, επαναλαμβάνουμε. Δεν μπορούμε να επαναλαμβάνουμε. Η εκπομπή γι' αυτό έγινε, και αυτό είναι το πνεύμα της, ότι θα υπάρχει κόντρα, θα υπάρχει ίντρικα και κάποια στιγμή θα ανέβουν και οι τόνοι όπως προηγουμένως και στην αρχή στον πρόλογο που έκανα και εγώ και ο Τάσος. Εντάξει, οπαδοί είμαστε, οπαδοί είμαστε, αλλά πάντα αυτά μέσα σε ένα πλαίσιο. Τα παιδιά που είναι από την άλλη μεριά του τηλεφώνου. Μην νομίζει ότι διαφέρουμε επειδή έχουμε ένα μικρόφωνο. Όχι, βέβαια, και εμείς οπαδοί είμαστε. Όταν παίρνετε τηλέφωνο, έχετε και εσείς μικρόφωνο. Και εμείς οπαδοί είμαστε, αλλά φυσικά όταν βγαίνουμε, εγώ το λέω διαχρονικά αυτά, όταν βγαίνουμε στον αέρα, να έχουμε κάτι να πούμε. Να έχουμε κάτι να πούμε, να προσφέρουμε έτσι στο διάλογο. Και να προσέχουμε το πώς το λέμε. Παίζει πάντα ρόλο και ο τρόπος όταν λέμε κάτι, έτσι. Δηλαδή και ο Ζάχος το έχει δηλώσει ότι γουστάρω να χάνει ο ΠΑΟΚ. Φυσικά, αυτό έλεγε. Δεν χωνεύω τον ΠΑΟΚ. Αυτό είναι οπαδική υγεία. Να πάτε ότι πιο κακό γίνεται. Φυσικά. Και το ίδιο και εγώ για τον Άρη. Σαν ομάδα φυσικά, όχι κατά τον κόσμο. Όλο αυτό φέρνει μια αντιπαράθεση, αλλά να υπάρχει λοιπόν, ένα όριο, έτσι. Εντάξει, κάποια στιγμή μπορεί να φωνάξω που κάτι παραπάνω. Εντάξει, και εγώ φώναξα. Σήμερα δεν πειράζει. Λοιπόν. Να πούμε. Επιτέλους, ακούσαμε τη φωνούλα σου. Εντάξει, λοιπόν. Πρέπει... Να κοίταξε, πούμε. Δεσιμπέλ, εγώ δύσκολα ανεβάζω. Δεν έχει. Δεσιμπέλ, δύσκολα θα ανεβάζω. Εγώ δεν κάνω εκρήξη μπουγάτσα. Είναι λογικό. Είμαι ο Πάο και σου άρχισε παρασύρω. Ναι, είσαι. Τι λέει. Κάνουμε, ρε φίλε. Καλά, στι 21 του μηνό εδώ που θα έρθει με την ουρά σα και λίγο. Μάλλον 21 του μηνό σου λέω. Τώρα έχω 34 νίκες σε 35 μάτς που θα βρει. Κάτι λέει αυτό. Να ευχαριστήσουμε όλο τον κόσμο για τη συμμετοχή και την ακρόαση για τη συγκεκριμένη εκπομπή. Αύριο πρώτα ο Θεό. 8 η ώρα θα είμαστε και πάλι μαζί σας και φυσικά να πω ότι η εκπομπή Ράδιο Μαρμίτα είναι στον αέρα εδώ στο Λίμπερο 107,4 διότι βασικός υποστηρικτής της είναι το Escobar Espresso Coffee Bar Γεωργίου Παπανδρέου 9 με τηλέφωνο 2311 208 301 για τα ρεζερβέ σας 2311 208 301 ανοιχτά από τις 8 το πρωί για το καφέ σας μέχρι αργά το βράδυ για το ποτάκι σας. Ένα από τα ωραίτερα στέγια της πόλης, το Escobar, για να απολαύσεις αγώνες όλων των πρωταθλημάτων Super League, Champions League, Europa League και της αγαπημένης ομάδας και όχι μόνο. Και φυσικά έχει πάρα πολύ μεγάλο δίκιο σε αυτό που λέει ο Ζάκος, να επισκεφτείτε το Escobar, να καραγουστάρετε, όχι μόνο τα μάτς. Εντάξει. Έχει πολλές... Μία επίσκεψη θα σας πείσει για όλα αυτά που λέμε εμείς. Ευθέρειες υπάρξεις μοναδικές και σαν θαμώνες και σαν προσωπικό. Ωραία. Φυσικά υπάρχουν και άλλοι πολλοί υποστηρικτές εδώ της εκπομπής, τους οποίους ακούτε σε διαφημιστικά μηνύματα για να μην αδικήσουμε κανένα. Βέβαια, έτσι. Πριν, στη διάρκεια και στο τέλος της εκπομπής. Να ευχαριστήσουμε όλους τους υποστηρικτές της εκπομπής, γιατί αν δεν ήταν αυτοί, δεν θα υπήρχε έτσι.
Και ποιος είναι το ράδιο Μαρμίτα. Επίσης να πω τον Αντώνη ότι αύριο, το φίλο τον Αντώνη που είχαμε έτσι λίγο μια φραστική αντιπαράθεση, έτσι και λίγο ανέβηκαν οι τόνοι, ότι αύριο θα επανέλθουμε στο θέμα για τη δήλωση του Θοδωρή Καρυπίδη, ότι από μικρό παιδί είμαι Ολυμπιακός. Δεν πρόκειται να το αφήσω έτσι, φίλε μου Αντώνη. Με αγάπη στον. Όχι με κακία, γιατί είναι κάτι το οποίο έχει δηλωθεί, υπάρχει σε όλα τα σετ. Εμένα μου αρέσει η αλήθεια. Μου αρέσει η αλήθεια. Δεν είναι κακό. Έτσι είναι. Λοιπόν. Φωτογραφία του Βρίζα και το Ζαγοράκι. Να τα έχει εδώ στο τζάμι. Να φέρει, αλλά βλέπεις. Θέλω δήλωση του Βρίζα και του Ζαγοράκι ότι είμαι Ολυμπιακός. Ή θα φέρω μία του Ιβά Σαββίδη με τη φανέλα του Ροστόκ. Καμιά δήλωση ότι είμαι Ροστόκ από μικρό δεν παιδί. Είναι κακό, Ροστόφ δεν είναι. Γιατί είναι. Πρόεδρο ήταν. Ναι, πρόεδρο. Αλλά ήταν Ροστόφ από μικρό παιδί. Ροστόφ, εντάξει, Ροστόφ τη στη Ρωσία. Τώρα δεν είμαι. Αν έλεγε ο Καρυπίδη ότι είμαι Σπάρτα, δεν σε πειράζει. Δεν με πειράζει. Αλλά τώρα εσά πρέπει να πειράζει. Στο 0-1 στο Καραϊσκάκι που θα του κάνουν, τι θα πει, δε τρίγια. Εκεί, άμα του κάνει 0-1, θα τα αναιρέσω. Θα τα αναιρέσω. Άμα πάρει διπλό με στο Καραϊσκάκι. Ή άμα του κερδίσω, καλά. Θα πω ότι ο Θοδωρής έγινε αργανάκι τελείω. Εκεί ναι, θα το πω. Ξέρει ότι ό,τι λέω το κάνω. Το ξέρω. Έτσι δεν είναι. Το ξέρω. Άμα όμω κάνει κανένα μπουρκουμέ, κανένα 1-3 εδώ μέσα. Ανάλογα, ρε φίλε. Θα δούμε. Θα πει ότι έχω δίκιο. Άμα ήμουν άτυχο, δηλαδή άμα του παίζω μονότερμα και χάσω, τι θα γίνει. Και ας τον πρόλογο, Νικολάκη, φέρ τα 600, έτσι να τα στήσουμε. Μην μας μπουγάτσα, θα τους φάμε breakfast. Να τα στήσουμε, 300 είπαμε στον Κλεάνθη και 300 στο Βικελίδη. Και 300 στο Βικελίδη. Εντάξει, αυτό είναι το σωστό και άσε την τρέλα σου. Εντάξει, την τρέλα θα την πουλάς όταν κάνεις τον τυσιό τα κοριτσάκια εκεί πέρα και τις προσλαμβάνεις, τις κουκλάρες που έχεις εκεί στο σκουμπά. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους για την ακρόασή σας, για τη μεγάλη συμμετοχή με τα τηλέφωνά σας. Θα τα πούμε πρώτα ο Θεός Γερή να είμαστε αύριο στις 8 εδώ στη γνωστή συχνότητα πάλι με Ράδιο Μαρμίτα με Ζάχο Ντρούλιν και Τάρσο Τρέγια. Να ευχαριστήσουμε και τον Βασίλη Καβαδία. Έτσι, για την πολύτιμη συνεργασία άλλο ένα βράδυ. Ακολουθεί ο Γιώργος ο Ζαγόρας με τη ζούγκλα του. Μείνετε εδώ συντονισμένοι, γεμίστε ένα ποτηράκι ουίσκι, ανοίξτε μια παγωμένη μπυράκλα, βάλτε μια βότκα με λεμονάδα και απολαύστε ζούγκλα με Γιώργο Ζαγόρα και την όμορφη παρέα του. Καλό ξημέρωμα σε όλους. Από Ράδιο Μαρμίτα, από Ζάχο Ντρούλιν, Τάσο Τρέγια και Βασίλη Καβαδία, να έχετε ένα όμορφο βράδυ Δευτέρας. Καλό μήνα, καλή εβδομάδα. Auf Wiedersehen.